Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 13 Ιουλίου, καλώς ήρθατε για άλλο ένα μεσημέρι στις δημοσκοπήσεις. Από σήμερα ο κλεισθένης είναι επίσημα νόμος του κράτους, αφού πέρασε χθες από τη Βουλή. Μάλιστα το κομμάτι της απλής αναλογικής, τα άρθρα της απλής αναλογικής υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή, αλλά είχαμε και την υπερψήφιση του σπασίματος των μεγάλων περιφερειών. Θα πάμε να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή και αμέσως μετά θα δούμε ένα συνοπτικό βίντεο με τα όσα εξελίχθηκαν χθες στη Βουλή, όπου κράτησε ουσιαστικά η συζήτηση μέχρι τις 10 το βράδυ, ξεκίνησε μία ψηφοφορία, αλλά λόγω προβλήματος για άλλη μία φορά στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας άργησαν αρκετά, μπορούμε να πούμε, γύρω στις 11.30 το βράδυ, γύρω στις 11.30-12 παρά μάλλον το βράδυ, είχαμε τα τελικά αποτελέσματα. Οι τρόποι επικοινωνίας λοιπόν στο δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr στο Twitter, στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε στο δημοσκοπήσεις Attica TV, το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr, το τηλέφωνο του σταθμού 211 18 24 12 και φυσικά ηλεκτρονική διεύθυνση www.attica.gr. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών του κλεισθένη. Με 150 ψήφους υπέρ και 123 κατά, ψηφίστηκε από τη Βουλή επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών Κλεισθένης 1 για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων. Τα άρθρα 28 και 56 που καθιερώνουν την απλή αναλογική στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές εγκρίθηκαν με 161 ψήφους υπέρ για 111 κατά. Η τροπολογία για την ταυτόχρονη διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών υπερψηφίστηκε με 149 ψήφους υπέρ έναντι 122 κατά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής την ίδια μέρα με τις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου του 2019 και όπου χρειαστεί δεύτερος γύρος στις 2 Ιουνίου. Παράλληλα, η επόμενη θητεία δημάρχων και περιφερειαρχών θα είναι τετραετής. Η τροπολογία για την κατάτμιση της Β' Αθηνών και της περιφέρειας Αττικής, που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο ως άρθρο 255, υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία 241 βουλευτών. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές. Υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΣΥ, του Ποταμιού, ενώ κατά 31 συνάδελφοί τους από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τη Χρυσή Αυγή και την Ένωση Κεντρώων. Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν από το πρωί έντονη και κορυφώθηκε με το διαξυπισμό Σκουλέτη Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ψηφίζεται ένα υπερώριμο αίτημα, όπως είναι αυτό της κατάτμησης της Β' Αθηνών και της περιφέρειας Αττικής, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εξαπολύει εφόλης ύλης επίθεση προς την κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η Νέα Δημοκρατία θα δώσει το πράσινο φως για να σπάσει η Β' Αθηνών, σπέβδοντας να ζητήσει από την κυβέρνηση να τολμήσει και να ψηφίσει και εκείνη την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους. Γίνεται νόμος του κράτους η δυνατότητα να κατηγοριοποιούμε τους Δήμους και εισάγονται νέα κριτήρια για την κατανομή των πόρων που διαθέτουμε. Σε μια κατεύθυνση ακριβώς να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην περιφέρεια και το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Υποτιμήσατε το θέμα της ισοτιμίας της ψήφου. Υποτιμήσατε την ανάγκη να υπάρχει μια αντιπροσωπευτική καταγραφή των πραγματικών συσχετισμών και θέσατε διλήμματα επικίνδυνα όπως αποτελεσματικότητα ή δημοκρατία. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής είναι μια βαθιά δημοκρατική τομή και είναι τιμή για την κυβέρνησή μας που συνδέει το όνομά της με ένα αίτημα εδώ και δεκαετίες και μου προκαλεί εντύπωση. Όχι για τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί έχουν τις αποστάσεις τους από αυτή την αντίληψη. Διακατέχονται από έναν ιδιότυπο παλαιό κρατισμό. Αναδείχθηκε στη συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν βρήκαν να απαντήσουν στην κριτική που δεχθήκαν ότι δεν έχουν φέρει μία μεταρρυθμιστική πρόταση μετά το 1974. Και ακόμα και τις εκλογές δημάρχων και περιφερειαρχών θέλετε να τις μετατρέψετε σε εργαλείο μικροπολιτικής ευτέλειας. Κύριε Σκουλέτη, εσείς δεν είχατε πει ή επιλέξει ότι τοπικές εκλογές και ευρωεκλογές δεν πρέπει να συμπίπτουν
διότι έτσι νοθεύεται το διακύβευμα των αυτοδυτικών εκλογών. Αν δεν ήσασταν τυχοδιώκτες και επικίνδυνοι, θα ήσασταν απλώς γραφικοί. Η λαϊκή δυσαρέσκεια ούτε θα μπερδευτεί, ούτε θα μοιραστεί αν στήσετε περισσότερες κάλπες. Θα μεταβληθεί σε μία μετοπική απόρριψη της κυβέρνησης. Μην έχετε λοιπόν και σε αυτό αυταπάτες. Αν το επιχειρήσετε, θα χάσετε παντού και θα τα χάσετε όλα μόνο μιας. Η υιοθέτηση αυτού του τυχοδιοκτικού ακροδεξιού λόγου, το μόνο που κάνει, σας παρακαλώ, το μόνο που κάνει είναι να αποτελεί μια ομπρέλα για την Χρυσή Αυγή. Και τότε δεν θα χρειαστεί απλή αναλογική για να μπουν στα δημοτικά συμβούλια. Ο Πάνος Κουλέτης διαβεβαίωσε ότι το θέμα της ψήφου των απόδημων Ελλήνων θα δρομολογηθεί εντός του έτους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φέρει νέα ρύθμιση με την οποία θα διακανονίζονται τα χρέη των πολιτών προς τους Δήμους. Όχι στα εκλομαγειρέματα, ναι σε εκλογές εδώ και τώρα, δήλωσε η Φόφη Γεννηματά. Όσες κάλπες και αν στήσετε μαζί, ο κόσμος θα σας βρει και θα σας καταψηφίσει. Θα σας μαυρίσει. Δεν σας σώζει τίποτα. Τα πειρά του προς την κυβέρνηση έστρεψε και ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος άσκησε κριτική και στον Πάνο Σκουλέτη προσωπικά. Γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Γιατί? Επειδή δεν έχετε ισχυρές κομματικές παρατάξεις στην αυτοδιοίκηση, θέλετε με το 10%, με το 15% να συνδιοικείτε τους Δήμους. Με σκληρή ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, ανακοίνωσε ότι ο αγώνας για μια καλύτερη αυτοδιοίκηση δεν θα σταματήσει παρά την ψήφιση του Κλεισθένη. Η κυβέρνηση, αγνοώντας την πλειοψηφία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ετοιμιγορία των τοπικών κοινωνιών, προχώρησε στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου που μοναδικό στόχο του έχει την απορρίθμιση των Δήμων και την επιβάρυνση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών. Με αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, που δεν έχει κανένα αναπτυξιακό προσανατολισμό και δεν προωθεί καμία μεταρρύθμιση, επιχειρεί να αλώσει το χώρο της αυτοδιοίκησης, να την ελέγξει και να την αντιθασεύσει. Για μία ακόμη φορά, πάντως, η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφορίας έγινε μετεποδίων, αφού το σύστημα μπλόκαρε, καθυστερώντας για μία ώρα τη διαδικασία των αποτελεσμάτων. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε τι έγινε χθες στη Βουλή. Παρακολουθήσαμε και ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Όμως τον έχουμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Πρόεδρε, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Νεμέσα, σας και τους ακροατές σας, τους θεατές σας. Παρακολουθήσαμε το τι έγινε χθες στη Βουλή. Αυτό που διαπιστώσαμε ότι ψηφίστηκε ουσιαστικά ο Κλεισθένης και μάλιστα η απλή αναλογική, κάτι το οποίο αντιτίθεται το μεγαλύτερο μέρος της αυτοδιοίκησης, βλέπουμε ότι υπερψηφίστηκε. Θέλω το δικό σας σχόλιο γι' αυτό, Πρόεδρε. Καταρχήν θα έλεγα ότι μιλάμε για μία μεταρρύθμιση, όπως ήθελε να λέει η κυβέρνηση, στην οποία προσπαθεί να βάλει σύνθεση μέσα από τα δημοτικά συμβούλια για να μπορεί να έχει κυβερνησιμότητα. Και είδαμε ότι έφερε ένα νομοσχέδιο, το οποίο όχι μόνο δεν είχε σύνθεση, αλλά είχε το ελάχιστο δυνατόν αριθμό σε μια ολομέλεια του 150 σε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε τη σύνθεση. Δηλαδή έδειξε ότι κανείς δεν σκέφτηκε εθνικά, δεν υπήρχε η ομοιομορφία των απόψεων μέσα στην ίδια τη Βουλή, ώστε να δημιουργήσει αυτή την εμπιστοσύνη, και ζητάει μέσα από την απλή αναλογική, η οποία θα δημιουργήσει ακυβερνησία για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τη σύνθεση που δεν έχουν καταφέρει στη Βουλή να την έχουν. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι η χώρα μας δεν πάσχει από αντιδημοκρατικότητα. Πάσχει από αδυναμία του να είναι αποτελεσματικές οι ενέργειες, από αναποτελεσματικότητα των αποφάσεων να γίνουν πράξεις. Και αυτή τη στιγμή, αντί να διορθωθούν αυτές οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, μέσα από ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν διορθώνονται, όχι μόνο δεν δημιουργούν μια ελπίδα για το αύριο του να γίνει η απόφαση πράξη, αλλά δημιουργούν και περαιτέρω γραφειοκρατικό κράτος και κατά την άποψή μου δημιουργούν και μια ετεροδιοίκηση αντί να δημιουργούν μια αυτοδιοικητική διακυβέρνηση.
Πρόεδρε, πώς θα κινηθείτε όμως από εδώ και πέρα? Είπατε ότι ο αγώνας μας για μια καλύτερη αυτοδιοίκηση δεν σταματάει με την ψήφιση του Κλισθένη. Τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα? Αναγκαστικά δεν θα εφαρμόσετε αυτό που έχει γίνει πια νόμος του κράτους? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μετά από όλο αυτό το διάστημα υποτίθεται των 2 ετών διαβούλευσης εσωτερικής που είχε το Υπουργείο Εσωτερικών, τίποτα δεν ελήφθη υπόψη από αυτά που έχει πει η Ευρώπη και από αυτά που έχει πει η αυτοδιοίκηση. Υπό αυτήν την έννοια είναι σαφές ότι εμείς θα ενημερώσουμε παρά την ψήφιση όλους τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και όλα τα κόμματα, και θα στηρίξουμε εκείνους οι οποίοι θα στηρίξουν την αυτοδιοίκηση με έναν τρόπο του να μπορεί να δημιουργηθεί από το υπερσυγκεντρωτικό κράτος σε αυτοδιοικητική διακυβέρνηση. Και επειδή ακριβώς υπάρχει και ο Κλισθένης 2, που πίσω από αυτό θέλει να διορθώσει η κυβέρνηση τον Κλισθένη 1, αυτό που από ό,τι φαίνεται απεργάζονται ήδη είναι να βάλουν τον εκτελεστικό γραμματέα, δηλαδή τον διορισμένο από τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος τι θα κάνει? Θα έχει εκτελεστικές εξουσίες ουσιαστικά μεταφερόμενες από τον Υπουργό Εσωτερικών και όχι από ένα συμβούλιο, το οποίο θα ψάχνεται να ομονοήσει για το οποιοδήποτε θέμα μείζονος ή ελάσσοντος σημασίας. Πιστεύετε, Πρόεδρε, ότι η τακτική του να αποσυρθεί και έδε από τον διάλογο το προηγούμενο διάστημα που αναφερθήκατε κι εσείς ήταν λάθος τακτική? Θα μπορούσατε, αν είχατε παραμείνει στο διάλογο, να κερδίσετε πολύ περισσότερα πράγματα στο Κλισθένη? Μα δεν ήταν θέμα διαλόγου. Αυτό είναι ένα ψέμα μεγάλο μεταξύ των πολλών που υπόθηκαν όλο αυτό το διάστημα από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ποιο διάλογο αποσυρθήκαμε? 8 μήνες συζήταγαν ερετή με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών και μία εβδομάδα πριν την ολοκλήρωση, όταν είπαμε ποια είναι η πολιτική σας άποψη και δεν δόθηκε, αποσυρθήκαμε και καμία άποψη από αυτή τη διαβούλευση δεν ελήφθη υπόψη από το Υπουργείο Εσωτερικών στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Αλλά ξέρετε, ο διάλογος είχε μια εικονικότητα. Τι να κερδίσει από μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε βούληση να δώσει αυτά τα οποία ενδεχομένως έχει ανάγκη η χώρα και η αυτοδιοίκηση? Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχε ένας αυτισμός σε αυτόν τον διάλογο. Αυτισμός ο οποίος στόχο είχε να περάσει βαφτίζοντας ένα διάλογο κομματικά συμφέροντα και όχι εθνικά συμφέροντα. Άρα πιστεύετε, Πρόεδρε, ότι ενδεχομένως στον Κλισθένη 2 θα συμπεριλαμβάνονται περισσότερα θέματα από αυτά που ουσιαστικά όλο αυτό το διάστημα είχαν υποθεί και στο αρμόδιο Υπουργείο? Πιστεύω ότι αυτό που θα κάνει ο Κλισθένης 2 θα είναι να δημιουργήσει αυτό που ουσιαστικά ως ιδεολειψία έχουν. Όχι την αποκέντρωση των εξουσιών, τον υπερσυγκεντρωτισμό των εξουσιών, βάζοντας ουσιαστικά να είναι η αυτοδιοίκηση μια υπηρεσιακή υπηρεσία του υδροκέφαλου κράτους μέσα από τον διορισμό εκτελεστικών γραμματέων. Δηλαδή, ουσιαστικά βάζοντας μια ταφόπλακα και τα δημοτικά συμβούλια απλώς να είναι ακαδημαϊκές λέσχες συζήτησης. Άρα ο Κλισθένης 2 θα είναι πολύ χειρότερος από τον Κλισθένη 1, έτσι όπως το περιγράφετε? Αυτό εμείς αυτό ακούμε, αυτό αντιλαμβανόμαστε και αυτό μέσα από την ιδεολειψία αυτών που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα έχουν δώσει να αντιληφθούμε. Διότι ακόμα και ο Κλισθένης 1 είναι εντελώς αντίθετος από αυτό που έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη, που είναι η αποκέντρωση, που είναι η αυτοδιοικητική διακυβέρνηση. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, οι μάχες συνεχίζονται. Δεν σταματούν με την ψήφιση, όπως είπατε και εσείς στην ανακοίνωση που εκδώσατε, γιατί περιμένουν και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Είμαστε στις επάλξεις για το καλό της χώρας και αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μένει να δούμε και τι θα παρουσιάσει ο Κλισθένης 2 όταν είναι να έρθει.
τουλάχιστον ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ που εκπροσωπεί ένα μέρος των δημάρχων δεν είναι πολύ ευχαριστημένος, όπως και γνωρίζαμε και από το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το Κλεισθένη 1. Μένει να δούμε και το Κλεισθένη 2 για να ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα κομμάτι αυτής της μεταρρύθμισης. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και συγκεκριμένα στο κομμάτι του Αλίμου και βρίσκεται και μπροστά ακριβώς, δίπλα μάλλον ακριβώς από το νέο σινεμά που άνοιξε πριν από λίγο διάστημα τις πόρτες του και υποδέχεται πολύ κόσμο. Είδαμε κάποιες εικόνες στο προηγούμενο διάστημα και νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, γιατί πραγματικά από την καθίζηση που υπάρχει στο σημείο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού πολιτών. Ένα μεγάλο πανό με την ανακοίνωση του Δήμου Αλίμου μπροστά από το παραλιακό κρυπίδωμα που έχει καταρρεύσει και οδεύει προς τη θάλασσα είναι η εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης του παραλιακού πεζόδρομου στον Άλιμο. Μια εικόνα στον παραλιακό πεζόδρομο της πόλης, τον οποίο καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες πολίτες για τη βόλτα τους και μόνο Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν θυμίζει. Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος. Η εικόνα της προβλήτας που καταραίει, καθώς υποχωρεί η αντιστήριξή της, μόνο ανησυχία προκαλεί για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Κάθε μέρα η κατάσταση δυστυχώς χειροτερεύει. Το υπέδαφος του πεζόδρομου έχει υποστεί καθίζηση, τα κάγκελα έχουν υποχωρήσει και ο κίνδυνος είναι άμεσος για μεγαλύτερης έκτασης προβλήματα και καταστροφές. Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μιλά για απαράδεκτη κατάσταση, καθώς όπως ισχυρίζεται, οι κρατικές υπηρεσίες δεν δίνουν την άδεια στο Δήμο για να επισκευάσει το παραλιακό κρυπίδωμα με δικά του έξοδα. Έχουμε υποβάλει σειρά εγγράφων και δυστυχώς αρνούνται να κάνουν τη δουλειά τους, αρνούνται να διοικήσουν, αρνούνται να απαντήσουν. Ας πούνε ότι ο χώρος εδώ πρέπει να καταδαφιστεί. Εμείς ζητάμε να νομιμοποιηθεί και να το επισκευάσουν. Εάν είναι παράνομο, πείτε μας ότι πρέπει να καταδαφιστεί. Να το αφήσουμε να καταδαφιστεί. Ελάτε, γκρεμίστε το. Δεν μπορεί ένας χώρος να μην είναι ούτε νόμιμος ούτε παράνομος, ούτε να επισκευάζεται, ούτε να τον καταδαφίζουμε. Δεν γίνεται. Οφείλει να δώσει μια απάντηση στο Υπουργείο. Και εδώ και χρόνια αρνείται να κάνει τη δουλειά του, αρνείται να δώσει την απάντηση. Η εικόνα είναι πραγματικά ντροπιαστική και επικίνδυνη, καθώς ακριβώς από κάτω υπάρχει κόσμος που δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και κάνει μπάνιο. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επί 6 χρόνια ο Δήμος Αλίμου παρακαλά να του επιτραπεί να επισκευάσει το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς αποτελεί ντροπή για τον τουρισμό να βλέπουν οι πολυάριθμοι επισκέπτες αυτή την εικόνα. Εάν συμβεί κάτι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο νόμος περί αγιαλού και παραλίας δίνει στην θυματική υπηρεσία του δημοσίου, δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο, την απόλυτη ευθύνη για λήψη μέτρων προστασίας και για συντήρηση του χώρου. Λάβαμε μέτρα προστασίας. Ταυτόχρονα έχουμε κάνει μελέτη και αναλαμβάνουμε με δικά μας έξοδα και δική μας μέρημνα να το επισκευάσουμε. Είναι δουλειά του ελληνικού δημοσίου και αυτό. Και δεν μας δίνουν το OK. Δεν μας απαντάνε αν αυτό πρέπει να καταδαφιστεί. Δεν μας λένε αν πρέπει να συντηρηθεί. Δεν κάνουν τίποτα. Αδιαφορούν. Αδρανούν. Την Ελλάδα αυτή δεν θέλουμε εμείς. Αυτόν τον Άλιμο, αυτή τη χώρα. Η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι έστω και τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συντονιστούν και θα γίνουν τα επισκευαστικά έργα, καθώς η εικόνα στον παραλιακό πεζόδρομο μόνο κολακευτική δεν είναι. Μάλιστα. Είδατε και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Πρέπει γρήγορα να πάρθουν αποφάσεις, γιατί πραγματικά μπορεί να κινδυνεύσουν πολίτες σε αυτό το σημείο. Θα πάμε τώρα να δούμε. Χθες φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ντούσκα ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως για παράδειγμα στη Συμφωνία των Πρεσπών, στο Κλεισθένη και στο τι φέρνει η απλή αναλογική, αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν στο δικό του Υπουργείο. Θέλω να πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Όπως ξέρετε, ανήκω στους οικολόγους πράσινους και για μας διαχρονικά και αξιακά, χωρίς καμία υποσημείωση, πρέπει να εφαρμόζεται η απλή αναλογική. Και θεωρώ ότι οι χώρες που έχουν φτάσει σε αυτή την ωριμότητα να εφαρμόζουν την απλή αναλογική είναι αυτές που διοικούνται και καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ότι στο όνομα μιας υποτιθέμενης κυβερνησιμότητας πρέπει να παραχαράσετε η απλή αναλογική, γιατί αυτό μας οδήγησε και στο παρελθόν σε άσχημα αποτελέσματα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που ακαυχάται για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησής της. Όσοι λοιπόν αυτοί μου υπερασπίζονται το παλιό, πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί η χώρα με αυτό το παλιό, το οποίο υπερασπίζεται τόσο σιδερά, έπεσε στα βράχια. Η χώρα χρεοκόπησε. Η χώρα κατέρευσε στον παραγωγικό της τομέα. Πώς λοιπόν εξηγείται αυτή τη στιγμή ότι είμαστε τόσο σκληροί υπερασπιστές αυτού τόσο υπέροχου συστήματος διακυβέρνησης και πολιτείας, που όλοι παραδέχονται ότι είναι γραφειοκρατικό, είναι προβληματικό, έχει τσακίσει στο δημόσιο τομέα, έχει διαφθορά, έχει 1.200 ελαττώματα και παρόλα αυτά το υπερασπιζόμαστε τόσο στενάρα. Πιστεύετε, Υπουργέ, με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος ότι όλα αυτά που αναφέρατε πριν θα καταπολεμηθούν? Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι.
Είναι μια αναγκαία συνθήκη, δεν είναι ικανή από μόνη της. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι θέλει και μπορείτε, άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή κουλτούρας. Αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσεις, λέμε από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι, πρώτα ξεκινάς και αλλάζεις κουλτούρα και στη δική μου την κουλτούρα μπορώ να συνεργάζομαι ας πούμε τους ανέλης στη Βουλή χωρίς να έχουμε καμία συνάφεια ως κόμματα, αλλά έχουμε μια κοινή προγραμματική βάση, ας πούμε να φύγουμε από τα μνημόνια, να πανταχθεί η διαφθορά και η διαπλοκή. Και από εκεί πέρα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με τη φίλη μου, για πάνω την κυρία Κουντούρα, δεν μας συνδέει πολιτικά κάτι στενά. Είναι αυτό που λέμε η ποικιλότητα που είναι αναγκαία στην πολιτική. Στο δικό μας το κομμάτι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε μια χώρα η οποία θα έχει αλλάξει το σύνταγμά της και θα λέγεται πλέον Βόρεια Μακεδονία Αργα Όμνες. Και που εμείς το μόνο το οποίο ουσιαστικά καλούμαστε να κάνουμε είναι να την αποδεχτούμε στο ΝΑΤΟ, που τονίζω ότι στη συμφωνία του 1995 είχαμε αποδεχτεί να μπει αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όνομα φύρομ κάθετος Δημοκρατία της Μακεδονίας στη συνταγματική ονομασία. Χάσαμε την καθήλωση της Χάγης γι' αυτό. Γι' αυτό λέω με τι συγκρίνουμε. Αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία η οποία θα πατήσει τα πόδια της, δεν έχω πει μάλιστα τη φράση ούτε ένα ευρώ στον παρασιτισμό. Ούτε ένα ευρώ δεν μας περισσεύει για τον παρασιτισμό. Αν θέλουμε να έχουμε αγροτική οικονομία, πραγματικά δεν πρέπει να τα λεφτά που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνουν στην παραγωγή. Δεν μπορούν να πηγαίνουν στον παρασιτισμό. Γιατί ακόμα και σήμερα παίρνουν λεφτά, φεύγει η Βρετανία, μειώνεται ο προϋπολογισμός, δίνουμε μάχη αυτές να κρατήσουν το προϋπολογισμό σε ένα επίπεδο και να μην μειωθούν οι ευρωπαϊκές εισρωές χρημάτων κεφαλαίων στην Ελλάδα, αλλά αυτά τα χρήματα, ξαναλέω, πρέπει να πάνε στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, σε μια βιώσιμη αγροτική οικονομία. Άρα λοιπόν το περιπάχουμε, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το έχουμε αναπτύξει με τους αγρότες, το συζητάμε με τους αγρότες, πώς θα αναπτυχθούν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ιταλός εισαγωγέας, από τη φράση μας είχε πει, μην πουλάτε τη Ferrari για Fiat. Τα ελληνικά προϊόντα είναι Ferrari και δεν πάμε να τα πουλάμε για Fiat. Δεν πάμε να πουλάμε το λάδι μας 4 ευρώ και 3,80 και 2,80 πριν από λίγο καιρό. Έπεσε πριν από μια δεκαετία και κάτω από 2 ευρώ. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα και να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι θα πατήσουμε στα πόδια μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι η Ελλάδα θα πατήσει στα πόδια σαν το 66% της χώρας που είναι οι ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Δεν παράγουν ουσιαστικά ΑΕΠ, παράγουν αμεληταίο ΑΕΠ. Όλα αυτά τα πράγματα χτίζουν την παραγωγική ανασυγκρότηση. Εκτιμώ, χωρίς να έχω αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο φόρο, εμείς ως Υπουργείο είχαμε διαφωνήσει από την αρχή, υπάρχουν πάρα πολλά ισοδύναμα που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κονδύλι. Εκτιμώ ότι με την έξοδο από τα μνημόνια που είναι ουσιαστική και πραγματική, και ας μην λέμε τώρα αστιάκια ότι είναι τέταρτο και πέμπτο και έχω και όγδοο, μνημόνιο σημαίνει η χώρα δεν έχει αξιόχρεο. Τις δίνουν λεφτά όπως δίνουν στον τοξικομανή το φάρμακό του, να το πω πολύ απλά, γιατί δεν μπορεί να τα βρει από πουθενά. Και αυτό το κάνουμε αυστηρούς όρους, δηλαδή χάνεις εσύ την εξουσία σου και σου λέει ο Ευρωπαίος πόσο θα πουλάς το γάλα σου. Μπαίνεις σε αυτό το επίπεδο δηλαδή. Αυτό σταματάει. Αυτό είναι η υπόθεση. Εσείς για την έτσι. Χώρα σας. Δεν το λέω για να καυχηθούμε. Είχαμε ένα πρόγραμμα που δεν το πιστέψαμε κι εμείς, δεν μας άρεσε, είχαμε άλλη καλύτερη διαπραγμάτευση, δεν τη δέχτηκαν οι Ευρωπαίοι. Πήγαμε σε αυτό το πρόγραμμα, το τελειώνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πραγματοποίησε αυτό που υποσχέθηκε και προς τα έξω. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιρώνης, στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ντούσκα. Εμείς θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που φυσικά είναι η υπερψήφιση της απλής αναλογικής και φυσικά το ότι πέρασε ο Κλισθένης από τη Βουλή. Έχουμε μαζί μας, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τρία βήτα, όπως λέμε συνήθως. Ο οποίος, θέλω, δήμαρχε, να μου πείτε, έχετε ένα ξεκάθαρο τοπίο πια. Δηλαδή, οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο εν τέλει του 19. Άρα είναι πολύ πιο σύντομο το χρονικό διάστημα από ό,τι είχαμε και πάμε με απλή αναλογική. Θέλω το δικό σας σχόλιο γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα το οποίο γίνεται με τον Κλισθένη 1, γιατί θα σας πω και ποια είναι η άποψή μου για τον Κλισθένη 2, ο οποίος ακολουθεί, είναι ένα πείραμα υψηλού κινδύνου. Και όταν λέω υψηλού κινδύνου, υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος πλέον το πεδίο εφαρμογής του, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι να τραυματιστεί, αλλά να αποβιώσει.
Α, υπάρχει... Είναι τόσο ώρα, τόσο κίνδυνος γι' αυτό. Βεβαίως. Γιατί, γιατί αυτό, αυτό το οποίο δείξαμε πριν από λίγο και ο Τσιρόνης βέβαια δεν το έπιασε από αυτή την πλευρά. Μίλησε για όριμες δημοκρατίες οι οποίες ξέρουν να συνεργάζονται. Έφερε το παράδειγμα της Ευρώπης. Το παράδειγμα της Ευρώπης, βεβαίως. Δεν υπάρχει όμως πουθενά στην Ευρώπη, και ίσως θα έπρεπε να το ξέρει ο κ. Τσιρόνης που είναι και υπουργός εδώ και 3,5-4 χρόνια, ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα εκλογικό, δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Το πρώτο εφεύρημα είναι αυτό, το οποίο ουσιαστικά δεν δίνει δυνατότητα προσφυγής στους εντολής παύλα εκλογής σε περίπτωση που επέλθει ένα κάποιο διέξοδο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν κάποια διοίκηση η οποία δεν θα λάβει ποτέ, αν οι ισορροπίες είναι τέτοιες, νομιμοποίηση. Δεν θα, αναλάβει ποτέ, δεν θα έχει ποτέ τη δεδηλωμένη. Ή αν την αποκτήσει κατά τη διάρκεια της θητείας που θα διανύσει, να την απολέσει. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στις κάλπες, ούτως ώστε ο κυρίαρχος λαός, όλοι λένε ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, να αποφασίσει και να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό το οποίο, ο οποίος μπορεί να έχει προκύψει, τότε τι είδους απλή αναλογική και τι είδους αντιπροσωπευτικότητα είναι αυτή η οποία σήμερα μας σερβίρουν ως πανάκια σε όλα τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τα έχουμε βάλει επιμελώς κάτω από το χαλί. Από την καταστατική θέση των αιρετών, μέχρι την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι τις αρμοδιότητες οι οποίες έχει ή δεν έχει. Ας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Σήμερα είναι καταγεγραμμένες σε μια μελέτη της Σχολής της Δημόσιας Διοίκησης ότι οι αρμοδιότητες του ελληνικού δημοσίου είναι 23.000. Από αυτές τις 23.000 η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μόλις τις 600. Ένας υπουργός έχει 19.500 αρμοδιότητες. Τώρα σας το λέω αυτό για να καταλάβετε τελικά. Ποια είναι η διαφορά των μεγεθών. Τι έχουμε αυτοδιοίκηση. Έχουμε αποκεντρωμένο κράτος. Γιατί αυτό το οποίο δεν μας είπε ο Τσιρόνης νωρίτερα, μας έφερε το ευρωπαϊκό μοντέλο ως παράδειγμα. Δεν ξέχασε να μας πει προφανώς ότι τα ευρωπαϊκά μοντέλα έχουν μικρές αποκεντρωμένες κυβερνήσεις. Όπου έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες, μπορούν να παρεμβαίνουν, μπορούν να αποφασίζουν αυτοτελώς. Μέσα από συστήματα συνεννόησης, μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα, δεν θα διαφωνήσει κανείς αυτό. Εδώ θα σας πω μόνο το εξής για να καταλάβετε. Σήμερα ένας Δήμος, ένα Δημοτικό Συμβούλιο, ένας Δήμαρχος δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ούτε για τη μεταφορά κατά 40 πόντους μιας οικοδομικής ή μιας δημοτομικής γραμμής. Οτιδήποτε κάνουμε, εμείς έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να υπάρχουν μια σειρά δημόσιων λειτουργών και υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι αποφασίζουν. Δηλαδή, ο εκλεγμένος Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο με υψηλότατη νομιμοποίηση πολιτική, γιατί όλοι εκλεγόμαστε με πάνω από 50%, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα όργανα δεν έχουν αρμοδιότητα, την οποία όμως το σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει, το κεντρικό και αυτό το οποίο ουσιαστικά αγκαλιάζει όλες τις αρμοδιότητες και μετατρέπει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε παρείες της εξουσίας, αυτό το σύστημα, το οποίο δεν είναι βέβαια απόρρια της σημερινής κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε διαχρονικά. Αυτό το πρόβλημα δεν το λύνει κανένας. Όλοι μας λέμε ότι το σύστημά μας, το πρόβλημά μας, είναι ο τρόπος ανάδειξης, απλή αναλογική, και ο τρόπος διαχείρισης. Θα μιλήσει κάποιος για ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο όλοι κουβεντιάζουμε, αλλά κουβεντιάζουμε μεταξύ τριού και χλαδιού. Κανένας επί της ουσίας θα μιλήσει κανένας για το ποια είναι η ουσιαστική θέση του Δήμου σαν ένας φορέας τοπικής διαχείρισης του συνόλου των πραγμάτων ή όχι. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν... Στο χρονικό διάστημα, Δήμαρχε, που σας δίνετε τώρα μέχρι τις εκλογές, πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να δημιουργήσετε αυτή την κουλτούρα? Γιατί έχουμε τώρα πια, έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα πάμε λογικά με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε γενικότερα στην πολιτική κατάσταση τι αλλαγές μπορεί να υπάρξουν μέχρι τότε. Αν πάμε με τα συγκεκριμένα, θα μπορούν να φτιαχτούν αυτές οι κουλτούρες συνεργασίας για να μπορέσετε να δείτε και την επόμενη μέρα? Ξέρετε, κουλτούρες δεν φτιάχνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι θέμα παιδείας. Άρα δεν είναι ικανοποιητικό το χρονικό διάστημα που υπάρχει. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα αναγκαιότητας και είναι θέμα κάποιες φορές κάποια πράγματα επιβάλλονται και δεν μπαίνουν μέσα, δεν μπαίνουμε σε νόρμες οι οποίες έχουν να κάνουν με την συνεννόηση. Δυστυχώς, ένα παράδειγμα είναι αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, σε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Νομίζω έχει χαρακτηριστεί από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ως το χειρότερο νομοθέτημα το οποίο έχει περάσει ποτέ για την τοπική αυτοδιοίκηση, και νομίζω ότι αυτή η δήλωση είναι κοντά στην πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά όπου δεν έγινε κανένας είδους ουσιαστική διαβούλευση. Ξέρετε, εδώ είναι που δικαιώνεται το
ο στίχος του Παπακοσταντίνου, φοβάμαι για όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Και το χωρίς εμένα δεν έχει να κάνει με το κατά πόσον προσέρχεται ή δεν προσέρχεται κάποιος στην διαδικασία αυτή. Θα σας πω μόνο ότι στην προετοιμασία αυτού του νόμου υπήρχαν συναντήσεις τεχνικών επιτροπών. Σε αυτές τις συναντήσεις τεχνικών επιτροπών ετέθησαν περίπου 300 παρατηρήσεις από την πλευρά των Δήμων και υιοθετήθηκαν περίπου 10. Εξηγήστε μου, αυτό δείχνει ότι υπήρχε βούληση συνεννόησης ή απλά και μόνο βάλαμε στο τραπέζι όπως τα κουτάκια που τα συμπληρώνουμε, κάνουμε τικ, διαβούλευση, τικ, συνεννόηση, τικ, στο όχι. Σύνολο του Δήμαρχη θεωρείτε ότι είναι ένα κακό... Είναι ένα κακό. Ένας κακός νόμος ή δεν... επειδή περιλαμβάνει, επειδή έχει τεθεί και αυτό το ζήτημα, επειδή περιλαμβάνει μέσα την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική είναι ένα από τα θέματα τα οποία ρυθμίζει, είναι αυτό το οποίο έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί είναι, αν μου επιτρέπετε, το πιο πιασάρικο. Όμως αυτό το οποίο δεν γίνεται, όπως σας είπα νωρίτερα, είναι δεν λύνονται τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως έχουν καταγραφεί διαχρονικά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από τις προηγούμενες ηγεσίες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κανένα από τα μεγάλα ζητήματα, οικονομική αυτοτέλεια. Δηλαδή, ας πω κάτι, όταν αύριο το πρωί ξανά έρθει με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πει τα λεφτά των Δήμων θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος γιατί έτσι θέλω. Πείτε μου, σε ποια χώρα η οποία έχει μια ένομη τάξη και η οποία ουσιαστικά υποστηρίζει την αυτοδιοίκηση και την τοπική διαχείριση, μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι θα νομοθετήσει κάτι τέτοιο. Αποφασίζει μονομερώς κάποιος, παίρνει τα αποθεματικά και τα πηγαίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το πώς θα τα πάρεις, αν θα τα πάρεις όλα μαζί, αν θα περάσει ακόμα ένα σκρινάρισμα, ακόμα έναν έλεγχο για να μπορέσεις να διαχειριστείς εσύ τα χρήματα των δημοτών που μαζεύονται για συγκεκριμένο σκοπό, αυτό δεν αγγίζει κανέναν. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από ατελείς διατάξεις, οι οποίες αντί να είναι παράγωγο μιας γενικότερης συνεννόησης, στα πλαίσια μάλιστα έχουμε μια συνταγματική αναθεώρηση μπροστά μας. Η συνταγματική αναθεώρηση αυτή βάζει θεωρητικά η κουβέντα που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός της χώρας, έχει βάλει μια συζήτηση για την οργάνωση του κράτους. Mm-hmm. Οι Δήμοι δεν είναι μέρος της οργάνωσης του κράτους. Γιατί λοιπόν σε αυτή. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση από τους Δήμους. Εκτός ότι δεν υπάρχει. Οι Δήμοι είναι 325 Δήμοι, δεν υπάρχει κανένας Δήμαρχος σε αυτές τις επιτροπές. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη πολιτική διάσταση του ζητήματος. Δεν θα τη σχολιάσω. Νομίζω ότι δεν είναι και άκρο σημαντική. Όμως, στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης, δεν πρέπει από κοινού να κάτσουμε να δώσουμε τις προτάσεις μας και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να την εντάξουμε μέσα στο Σύνταγμα της χώρας, ούτως ώστε να αποτελέσει μια μεταρρύθμιση ουσιαστική, με μέλλον, με βάθος και όχι μια στιγμιαία απορρίθμιση, η οποία έχει να κάνει απλά και μόνο με συγκυριακά, με τις εκλογές τις οποίες τις πηγαίνουμε βόλτα από Μάιο, τις πηγαίνουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μετά τις ξαναπηγαίνουμε Μάιο μπροστά, μετά κάνουμε τροπολογία της τροπολογίας. Νομίζω χάθηκε το κύρος του Υπουργείου Εσωτερικών με αυτό το πίσω μπρος. Και δυστυχώς μου είναι πολύ συμπαθής ως άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι ο χειρισμός ο οποίος έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών ή που έκαναν άλλοι για επωνόματί του στο πίσω μπρος με τις τροπολογίες, νομίζω ότι έκαψαν πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού του κεφαλαίου. Προσωπικά εγώ στην θέση του θα είχα παραιτηθεί. Ο ίδιος βέβαια, ο καθένας πορεύεται μόνος του και επιλέγει. Και αλλιώς θεωρώ ότι είναι και μια καλή μεταρρύθμιση. Είναι μια καλή μεταρρύθμιση. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου προφανώς το υιοθετεί. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν τη Δευτέρα είμαι υπουργός και καταθέτω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και επιχειρηματολογώ για ποιον λόγο πρέπει να αποσυνδέσουμε τις ευρωεκλογές από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αυτοδιοικητικές. Επιχειρηματολογώ στο δημόσιο διάλογο, στις τοποθετήσεις μου, στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, μέσα στη Βουλή. Το ουσιαστικά πείθω κάποιους ανθρώπους για την αναγκαιότητα αυτής της αλλαγής και έρχομαι ο ίδιος μετά από 48 ώρες να επιχειρηματολογήσω με το ίδιο πάθος. Ακριβώς για το αντίθετο, νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας. Σαφέστατα στην πολιτική πολλές φορές η πιρουέτα και η κολοτούμπα βρίσκεται είναι, κάπου εκεί μέσα στην πολιτική ζωή, αλλά τόσο εμφανώς μέσα στο κοινοβούλιο για ένα τόσο ακρογωνίο, θα μπορούσα να πω, για την κρατική μηχανή και για το κράτος νομοθέτημα όπως αυτό της ρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να γίνεται. Δηλαδή, τελικά ο πολίτης θα χάσει και την τελευταία εγμάδα πίστης που έχει προς το πολιτικό σύστημα. Ο ίδιος άνθρωπος μαζί με τους επιτελείς του επιχειρηματολογεί με ζέση, με ένταση, με επιχειρήματα
στις επιτροπές και στην Ολομέλεια υπέρ της αναγκαιότητας να χωρίσουμε τις ευρωεκλογές. Και όλο αυτό το διάστημα θα όλο αυτό το διάστημα γίνεται. Κάτι το οποίο υπόθηκε πρώτη φορά. Η ΚΕΔΕ ήταν αυτή η οποία έλεγε ότι κοιτάξτε για το θέμα της μεταφοράς της ημερομηνίας εκλογών, κοιτάξτε το γιατί υπάρχουν θέματα και νομικά. Υπάρχουν και θέματα τα συνταγματικά. Δεν ήταν μέλημα η ανάγκη της ΚΕΔΕ να επιμηκύνει την περίοδο. Ήδη είναι μια μεγάλη περίοδος, 5 χρόνια. Έρχεται λοιπόν αυτή την περίοδο, η οποία αντίστοιχη περίοδος είναι σχεδόν στο σύνολο, πενταετία είναι σχεδόν στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης, την οποία την πηγαίνει πιο μετά. Τη φέρνει πιο πριν, μετά στην τροπολογία της τροπολογίας την πάει πιο μετά. Και στο τέλος της ημέρας έρχεται και μειώνει την πενταετία σε τετραετία. Εν ολίγης, η αίσθηση που δίνει τουλάχιστον στους αυτοδιοικητικούς, που είναι αυτοδιοικητικοί, έτσι. Γιατί πολλοί εξ αυτών οι οποίοι σχεδιάζουν τα πράγματα της αυτοδιοίκησης δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει να διαχειριστείς ένα δημοτικό συμβούλιο, οικονομικές επιτροπές, επιτροπές ποιότητας ζωής, να μπορέσεις να συνθέσεις απόψεις, γιατί δεν έχουν προφανώς εκλεγεί ποτέ σε μια τέτοια. Είναι τεχνοκράτες. Είναι τεχνοκράτες, έχουν μια θεωρητική προσέγγιση. Η πράξη από τη θεωρία απέχει παρασάγκας. Έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούμε σε σειρά αδιεξόδων σε δήμους. Σήμερα συνάδελφοι οι οποίοι έχουν χάσει για τους χύψη λόγους την πλειοψηφία αγωνιούν μέρα με τη μέρα να μπορέσουν να πείσουν ανθρώπους να υποστηρίξουν, να ψηφίσουν προϋπολογισμούς, τεχνικά προγράμματα, αναγκαία έργα. Χάνουν χρόνο και ενέργεια. Αλλά δημαρχοί ακόμα και οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ναι, βρίσκουμε τον τρόπο τελικά και το κάνουμε και μπορούμε και διοικούμε. Βρίσκουν τον τρόπο απλά και μόνο γιατί προσπαθούν να φέρουν σε πέρας, να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη αποστολή απλής διαχείρισης. Δεν νομίζω ότι θα δείτε κάποιο Δήμο ο οποίος ο Δήμαρχος, η δημοτική πλειοψηφία, ας το πούμε, έχει γίνει δημοτική μειοψηφία και η οποία παράγει έργο, παράγει αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι ασθμένοντας προσπαθούν να βγάλουν μέρα-μέρα, να βγάλουν υπόθεση-υπόθεση για να μπορέσουν να προχωρήσουν την επόμενη ημέρα στο Δήμο. Δεν βλέπω κανένα Δήμο ο οποίος είναι από αυτούς οι οποίοι παράγει έργο και αποτέλεσμα σωριδών να διοικείται από μειοψηφία με την σύμπραξη ή την υποστήριξη κάποιας άλλης μειοψηφίας. Αυτά είναι θέματα στη σφαίρα του ιδεατού. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί πάντα υπόψη είναι ότι όταν έχουμε διαδικασίες οι οποίες δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μια πολιτική η οποία έχει ψηφιστεί. Γιατί ξέρετε, οι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι με απλή αναλογική χωρίς... Και ο Δήμαρχος τελικά. Και ο Δήμαρχος θα είναι σε ένα σύστημα υπερενισχυμένης αναλογικής. Ουσιαστικά είναι παντρεύουμε δύο συστήματα και στη συνέχεια δεν δίνουμε καμία διέξοδο στα αδιέξοδα που αυτό το σύστημα θα δημιουργήσει. Είναι ένα επικίνδυνο σύστημα και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν και εφόσον παραμείνει η συγκεκριμένη κυβερνητική άποψη για τα ζητήματα, μιλάμε για τον Κλεισθένη 1. Μπορεί θυμίζει και κάποια άλλα θέματα. Κανένα θέμα από τα 10 πρώτα τα οποία έχει δώσει ήδη η αυτοδιοίκηση, αυτό είναι έτερο. Αυτό το περιμένετε στον Κλεισθένη 2. Ο Κλεισθένης 2. Ξέρετε τι ψυχανεμίζομαι προσωπικά ότι θα είναι. Όταν θα φτάσουν οι μισοί δήμοι και ίσως πολύ περισσότεροι από τους μισούς να μην μπορούν να έχουν αποτέλεσμα και να διοικηθούν με επάρκεια και να ξεφύγουν από την συνδιαλλαγή η οποία θα μπει πλέον στην ημερήσια διάταξη, τότε θα έρθει ξανά στο Κλεισθένη 2 αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο το οποίο απεσύρθη από το Υπουργείο Εσωτερικών του ειδικού γραμματέα, ο οποίος θα είναι διορισμένος από την κυβέρνηση, του κυβερνητικού δηλαδή τοποτηρητή, ο οποίος θα αντικαταστήσει. Είχε συζητηθεί πολύ έντονα το πολύ έντονα, απεσύρθη και προφανώς για τη δική μου εκτίμηση θα ξαναέρθει στο τραπέζι όταν θα συναντήσουμε μετά από λίγους μήνες ή μετά από λίγα χρόνια τα συνολικά διέξοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έρθει λοιπόν ένας κυβερνητικός γκαουλάιντερ, τον οποίο ο εκάστοτε υπουργός θα διορίζει από συγκεκριμένες λίστες. Για να το κάνουμε και λίγο πιο όμορφο το θέμα, σου λέει: δεν θα σου διορίσουμε ποιο θέλουμε. Θα σου δώσουμε μια λίστα από 5 δημαρχία να επιλέξεις εσύ. Οι 5 όμως είναι αυτοί που έχουμε προεπιλέξει εμείς. Θα έρχεται λοιπόν ο κυβερνητικός γκαουλάιντερ εκεί, ο οποίος στα αδιέξοδα τα οποία θα έχουν τα συλλογικά όργανα του Δήμου, θα έρχεται να δίνει λύσεις, αποφασίζοντας ο ίδιος, προφανώς, δεν θα λογοδοτεί πουθενά, θα λογοδοτεί μόνο στο Υπουργείο. Και με τον τρόπο αυτόν μπαίνουμε σε ένα πολύ όμορφο σχέδιο, πολύ συγκροτημένο, πολύ συστηματικό, που είναι η απόλυτη διάλυση ή η απόλυτη υποδιγεσία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος. Και αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Στην κρίση, αυτή την οχτάμηνη κρίση, συγγνώμη, την οχταετή κρίση, την οποία έχουμε, ο φορέας ο οποίος έδωσε εξετάσεις και πέτυχε ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις. Ο φορέας ο οποίος
ουσιαστικά στη συνείδηση του κόσμου απέτυχε, ακόμα και για το αυτονόητο, είναι η κεντρική κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον η σημερινή κυβέρνηση, η σημερινή συμμαχική κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, είναι αυτό το οποίο μάλλον τους φοβίζει. Το αυξημένο κύρος των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον άνθρωπο ο οποίος έχει πληγεί από την κρίση, στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να φάει, στον οποίος δεν έχει δυνατότητα να πάει το παιδί του στο φροντιστήριο, το οποίο αντί να το περιθάλψει και να το υποστηρίξει το κεντρικό κράτος, όπως γίνεται παντού, εδώ φτάσαμε στο σημείο με ίδιους πόρους και χωρίς καμία βοήθεια από το κεντρικό κράτος να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά κινδυνεύουν να χαθούν. Γιατί προφανώς η λογική της, αυτών οι οποίοι σχεδίασαν αυτό το νόμο, για μένα τερατούργημα, όχι νόμος, αλλά και νομίζω για τους περισσότερους αυτοδιοικητικούς, σχεδίασαν απλά και μόνο πώς θα μπορέσουμε αυτόν τον πυλώνα θέλω δημοκρατίας. Να επανέλθω στο πρώτο ερώτημά μου. Είναι τερατούργημα όπως το χαρακτηρίσατε, αν εξαιρέσουμε την απλή αναλογική, το υπόλοιπο σχέδιο νόμου. Δεν περιέχει δεν καμία... είναι σε μια... ενδεχομένως σε μια σωστή κατεύθυνση. Είναι πιο σφιχτός εναγκαλισμός, μεγαλύτερο ελεγκτικό πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη έχουμε το οικονομικό παρατηρητήριο, το οποίο βοηθάει, γιατί κρούει καμπανάκια. Και ουσιαστικά ο Δήμος ο Δικρόνας μπορεί να μην είχε πρόβλημα ποτέ, γιατί είναι πάντα πράσινος οικονομικά. Πλεονασματικός περισσότερες. Πλεονασματικός τα τελευταία χρόνια, ακόμα πιο πλεονασματικός, με το νοικοκύρεμα το οποίο επιχειρείται να γίνει από τις τελευταίες δημοτικές αρχές. Όμως, το οικονομικό παρατηρητήριο μέχρι σήμερα μας βοηθούσε ως ένα εργαλείο. Μας έλεγε τι έπρεπε να διορθώσουμε, πού ξεφεύγουν οι οικονομικές μας προβολές. Πλέον δεν θα είναι ένα γνωμοδοτικό, παύλα υποβοηθητικό εργαλείο, θα είναι ένα αποφασιστικό εργαλείο. Ένας ακόμα έλεγχος, ούτως ώστε αυτά τα οποία προσπαθούμε να βγάλουμε εμείς μέσα από τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων που έχουν να κάνουν με την υιοθέτηση των προγραμμάτων που δώσαμε στην κρίση των δημοτών οι οποίοι ψήφισαν και επέλεξαν πρόγραμμα, πλέον δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί, διότι θα πέφτει σε τρίτη μέθοδο ελέγχου διόρθωσης, εν δυνάμει διόρθωσης εντός εισαγωγικών πάντα, για να μπορέσει να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Αντί λοιπόν να δώσουμε την ανεξαρτησία την οικονομική, η οποία απαιτείται. Το λέει και το 102, το άρθρο 102 του Συντάγματος, το λέει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Αντί λοιπόν να δώσουμε οικονομική αυτάρκεια στους Δήμους, αντί να δώσουμε αρμοδιότητες και συγχρόνως πόρους, αντί να κινηθούμε στη λογική της εγκύτητας, δηλαδή εμείς είμαστε εγκύτερα στο πρόβλημα, εγκύτερα στην παρέμβαση που πρέπει να γίνει. Όλα αυτά, Δήμαρχε, το Υπουργείο έχει πει ότι θα περιλαμβάνονται στο κλεισθένι 2, γιατί ουσιαστικά θα είμαστε σε μια καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, λόγω του ότι βάσει τον όσο λέει η κυβέρνηση βγαίνουμε από το μνημόνιο μετά τις 20-21 Αυγούστου, θα είμαστε σε καλύτερο πλαίσιο και μετά θα μπορούμε να προχωρήσουμε και σε μια συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά υποστηρίζει το Υπουργείο. Αυτά τα υποστηρίζει, νομίζω. Δηλαδή τα περιμένετε σε αυτά είναι και στο κλειστένιδιο. Αυτά είναι παρελκυστικά. Θα μου πείτε να μιλήσουμε με όρους, να το απλοποιήσουμε για να μπορέσουν να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Πρώτα σε ένα σπίτι φτιάχνουμε τα θεμέλια και το φέροντα οργανισμό, αυτό που θα το κρατήσει όρθιο, και στη συνέχεια επιλέγουμε τη μάρκα σαν σερ θα βάλουμε. Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση και με μια λαϊκίστικη τελείως προσέγγιση έρχεται και μας λέει ότι η απλή αναλογική ουσιαστικά, γιατί τα υπόλοιπα είναι θέματα τα οποία χαμηλής πολιτικής και όχι υψηλής πολιτικής, με την απλή αναλογική και με τον νέο τρόπο τον οποίο θα μοιράζεται πλέον η εξουσία της επόμενης μέρας σε τοπικό επίπεδο, λύνονται όλα τα προβλήματα. Δεν λύνονται. Δημιουργούνται πολλά περισσότερα. Πλέον η κυβερνησιμότητα που είπε και ο κ. Τσιρώνης νωρίτερα, είναι αυτή η οποία είναι το ζητούμενο. Και μέχρι σήμερα το σύστημα των 3/5, όποιος πάρει το 50% της δεύτερης Κυριακής ή της πρώτης Κυριακής, έχει τα 3/5, πήγαμε, θυσιαζόταν στο βωμό της κυβερνησιμότητας η αντιπροσωπευτικότητα, η αναλογικότητα. Τώρα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Στο βωμό της αναλογικότητας θυσιάζουμε την κυβερνησιμότητα. Σε αυτή τη χώρα μέτρο και μέσο δεν υπάρχει. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε όλοι μαζί την επανάσταση της λογικής. Πρέπει να είμαστε ένα εκρεμές το οποίο θα κινείται από τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Απέτυχε το παλιό μοντέλο. Δημιούργησε προβλήματα, δημιούργησε αδιέξοδα.
Όχι. Αν είχε δημιουργήσει. Άρα θεωρείτε ότι έπρεπε να παραμείνουμε στο μοντέλο που υπήρχε μέχρι σήμερα. Όχι, δεν λέω αυτό. Νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται, είναι μέσα σε μια δυναμική διαδικασία και εξελισσόμενα τα πράγματα πρέπει να βελτιώνονται, να υιοθετούμε λύσεις στις παθογένειες που προκύπτουν και να κινούμαστε μπροστά. Αυτό το οποίο λέμε, λέει η αυτοδιοίκηση, δεν το λέω μόνο εγώ, απλά το υιοθετώ ως ένας από τους 325 δημάρχους της χώρας. Αυτό το οποίο λέμε είναι, ελάτε να συζητήσουμε τα βασικά, τα κυρίαρχα, το πώς, τι είδους δήμους θέλουμε βασικά, τι είδους περιφέρειες θέλουμε, να τους θωρακίσουμε συνταγματικά. Και στη συνέχεια να μπούμε στους ελαιοχρωματισμούς και στα ασανσέρ. Να μπούμε στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το. Είναι η ενισχυμένη αναλογική σήμερα που εξασφαλίζει η κυβερνησιμότητα. Καλή να την μικρύνουμε, να την ελαττώσουμε, να δώσουμε όπλα και δυνατότητα στον δήμαρχο, ο οποίος θα εκλεγεί στο τέλος της ημέρας ως παράγωγο μιας συνεννόησης, να μπορεί να μην είναι εχμάλωτος μιας. Άρα θα έπρεπε πρώτα να διορθωθούν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και μετά να περάσουμε. Και να γίνει αυτό. Στο να δούμε το εκλογικό σύστημα. Να γίνει αυτό με συνεννόηση. Έρχεται η κυβέρνηση σήμερα και μας επιβάλλει με το δικό της τρόπο ότι οι επόμενες διοικήσεις που θα προκύψουν από τις εκλογές του Μαΐου οφείλουν και πρέπει να συνεννοούνται για να φτάνουν σε αποτέλεσμα. Ενώ το παράδειγμα το οποίο δίνει η ίδια. Είναι αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Αυτό είναι το κείμενο το νομοθέτημα. Αυτή είναι η άποψή μας. Δογματική ή όχι θα το δούμε. Αποτελεσματική ή όχι θα φανεί στην πράξη, θα φανεί στο χειροκρότημα. Αυτό γίνεται. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ένα νομοθέτημα το οποίο επικαλείται ότι γίνεται για να προωθήσει τη συνεννόηση, τη σύμπραξη, το μέσο δρόμο, να έρχεται ουσιαστικά και να κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, όπως ακριβώς συνετάγει από τους εμπνευστές της. Η συνεννόηση αυτή, το να ακούσει κάποιος την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία λειτουργεί μέσα, σε ημερήσια βάση, αυτό γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί μου θυμίζει σε μένα, δάσκαλε που δίδασκες και νόμους δεν έκανες. Γιατί, για ποιο λόγο. Μας μιλάνε για συνεννόηση. Πού είναι η συνεννόηση σε αυτό το νομοθέτημα. Όπως το έφτιαξε το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως το έφτιαξαν οι σοφοί και η πολιτική ηγεσία, γιατί έχουμε αλλαγές ενός-δύο υπουργών σε αυτή την πάροδο των τελευταίων 2,5 ετών στο Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ακριβώς έρχεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ελπίζω να μην ισχύσει. Το ελπίζω. Μάλιστα, το λέτε βάσει των όλων αυτών που ακούμε. Το ελπίζω. Και νομίζω ότι ένας λόγος ο οποίος δεν ήρθαν οι εκλογές πίσω από του Οκτωβρίου, από τον Οκτώβριο ξαναπήγαν τον Μάιο, είναι προφανέστατα για να μην δοθεί η ευκαιρία σε άλλο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο έχει δεσμευτεί ότι θα καταργήσει αυτό το τερατούργημα που λέγεται κλεισθένη σε ένα και πλέον από χτες είναι νόμος του κράτους, για να μην προλάβει κανένας να διασώσει την τοπική αυτοδιοίκηση από τη διάλυση η οποία αυτό το νομοθέτημα, το μονομερές, το δογματικό, το ακραίο, το διαλυτικό νομοσχέδιο φέρνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι παράγωγο μιας άποψης η οποία δεν θα βοηθήσει και στο τέλος της ημέρας, και αυτό εκεί καταλήγει και η επικοινωνιακή εκστρατεία που η οποία προσπαθεί να κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η διαλυμένη Δήμη σημαίνει μια διαλυμένη χώρα. Αυτό πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Δήμαρχε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Βάζουμε μία άνω τελεία στη συζήτησή μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο του Attica TV. Όπως και στο προηγούμενο μέρος, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συζητούσαμε για τον κλεισθένη, αλλά εγώ θέλω να δούμε και το κομμάτι των αυτοδιοικητικών. Έχουν ευθύνες οι αυτοδιοικητικοί που ουσιαστικά το Υπουργείο, λόγω και της απόσυρσης στο τελευταίο διάστημα από το διάλογο, πέρασε αυτό που ήθελε χωρίς πολλές παρατηρήσεις και προτάσεις από τους αυτοδιοικητικούς. Όταν δεν επιτυχάνεται η συζήτηση, πολλό δε μάλλον η συνεννόηση, νομίζω ευθύνες έχουν όλοι οι οποίοι συμμετέχουν. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου και ξεκινάς να κουβεντιάσεις, έχει πιθανότητες
να διορθωθεί, να βελτιωθεί ή να πάρει μια πιο καλή μορφή. Όταν ξεκινάς με ένα χαοτικό κείμενο, το οποίο ξεκινάει σαν πρώτο πλατό, πρώτη διαπίστωση, και η οποία είναι δομικής φύσης διαπίστωση, ότι διαλύει τον συνεκτικό ιστό κάποιας δημοτικής ομάδας, κάποιου δήμου, και αυτό ουσιαστικά σε επίπεδο Υπουργείου, που είναι και ο εισηγητής του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο το εισηγείται η ΚΕΔΕ, το εισηγείται η κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση είναι το αρμόδιο υπουργείο. Όταν λοιπόν η απόσταση η οποία χωρίζει το κείμενο αυτό με την καλύτερη πιθανή έκδοσή του, όταν αυτή θα έρθει, είναι απόσταση από τη γη στη Σελήνη, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πει. Άρα θεωρείτε ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια. Μα και φάνηκε αυτό. Ξέρετε, έχουν γίνει προτάσεις. Έχουν γίνει προτάσεις. Από τις προτάσεις αυτές, το μόνο το οποίο έγινε ήταν και μάλιστα δεν έγινε, νομίζω, από την ΚΕΔΕ, έγινε από την ΕΜΠΕ, από κάποιο τεχνικό κλιμάκιο, και ανέβηκε ο αριθμός των υποψηφίων από 10% να είναι η θέση 10%, να πάει σε 30 από 50 που ήταν σήμερα. Όλες αυτές επειδή το κουβεντιάζουμε αυτό, όλες αυτές οι τροποποίησεις στο νόμο από το 50 στο 10 και στη συνέχεια στο 30, θυμίζει λίγο έτσι και λογική Χότζα, έτσι. Το κοντέρνουμε πολύ για να του δώσουμε μετά μια μεσαία δυνατότητα. Όλα αυτά κατατείνουν στο ότι στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι να δημιουργήσει πολλές μικρές διαφορετικών απόψεων και προελεύσεων ομάδες. Μέσα από αυτό το πράγμα, το οποίο από κάποιους μπορεί να αναγνωριστεί, όπως από τον κύριο Τσιρόνη, ως δημοκρατία, πλουραλισμός. Άρα είναι αυτό που έχω πει και εγώ πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και με δημάρχους. Θεωρείτε ότι στα καινούργια δημοτικά συμβούλια που θα συσταθούν μετά από τις εκλογές θα υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις τα άκρα. Είτε τα άκρα βρίσκονται από τη δεξιά πλευρά, είτε τα άκρα βρίσκονται από την αριστερή πλευρά. Δεδομένα. Ευνοεί δηλαδή αυτός ο νόμος τα άκρα. Ευνοεί τα άκρα, διότι πλέον τις συγκροτημένες δημοτικές ομάδες τις φυγοκεντρίζει. Και ξεκινάει η φυγοκέντρηση από τις μικρότερες και βέβαια θα ακολουθούν και οι μεγαλύτερες, αυτές οι οποίες έχουν δυνατότητα να πάνε και να πάρουν μεγάλο ποσοστό, διεκδίσουν μεγάλο ποσοστό και άρα και την πλειοψηφία του Δήμου. Τα πρώτα θύματα αυτού του spin-off του λεγόμενου, της φυγοκέντρησης, είναι ότι οι μικρές σήμερα ή μεσαίες παρατάξεις δεν έχουν ένα λόγο ύπαρξης ουσιαστικά. Γιατί κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται απλά και μόνο να εκλεγεί και να μπει σε ένα δημοτικό συμβούλιο και το κάνει αυτό μέσω παρατάξεων που σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν, εκπροσωπούνται ή θέλουν να διεκδικούν την εκπροσώπησή τους, δεν έχει κανένα λόγο να πάει συγκροτημένα σε υφιστάμενα σχήματα. Μπορεί να πάει μόνος του, να μαζέψει 850 φίλους του, ένα σύλλογο, ένα σωματείο, τους συμμαθητές στο προσχολείο. Είναι εύκολο, είναι εφικτό να φτιάξει κάποιος μια δημοτική παράταξη. Αυτό το πράγμα λοιπόν, και επειδή πλέον δεν υπάρχει υποχρέωση να έχεις κατεβάσει συνδυασμούς παντού, μπορεί κάποιος να, ειδικότερα στους δήμους οι οποίοι προέρχονται μέσα από συνένωση διαφόρων δήμων, δεν έχεις πλέον υποχρέωση να κατεβάσεις το μίνιμουμ των υποψηφίων για όλο το εύρος του Δήμου. Μπορείς να πας σε μεμονωμένες υποψηφιότητες. Γενικότερα έχει μια σειρά από διατάξεις οι οποίες κατατείνουν στο να μειώσουν την πιθανότητα κάποιος να μπορέσει να κυβερνήσει με επάρκεια την επόμενη μέρα το συγκεκριμένο Δήμο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι καταστροφικό. Η λογική αυτή είναι κυρίαρχη και βγαίνει από όλες τις διατάξεις. Η ΚΕΔΕ λοιπόν και η ΕΝΠΕ, η οποία ξεκίνησαν τη διαδικασία αυτή, έβαλε κάποιες βασικά προαπαιτούμενα. Και το ποιο ήταν το πιο βασικό προαπαιτούμενο, επειδή είπαμε νωρίτερα και για τη δυνατότητα να λυθούν θέματα της αυτοδιοίκησης, τα οποία στη συνέχεια θα θεσμοθετηθούν σε επίπεδο συντάγματος. Τι ζήτησε λοιπόν η αυτοδιοίκηση? Ζήτησε, άσε το εκλογικό στην πάντα, θα το συζητήσουμε γι' αυτό, αφού πρώτα συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς σήμερα λειτουργούν οι Δήμοι, τι αρμοδιότητες έχουν, ποιος θα ελέγχει, ποια θα τα οικονομικά θα έχουμε, θα δώσουμε φορολογικά έσοδα στους Δήμους ή όχι. Τα βασικά πράγματα τα οποία συζητά η αυτοδιοίκηση. Ποια είναι η καταστατική θέση των αιρετών, υπάρχει
προστασία των ερωτών, κάτι, των ερωτών ενώ του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και των οργάνων της διοίκησης του Δήμου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Η άποψη η οποία εκφράστηκε από πλευράς της κυβέρνησης ήταν όχι. Αυτό είναι απόσπαστο. Δήμαρχε, αν όλα αυτά κατέβαιναν σε ένα νομοσχέδιο, δηλαδή δεν είχαμε σε κομμάτια, σε συνέχειες, κλεισταίνει ένα, κλεισταίνει δύο κτλ. Ενδέχεται και κλεισταίνει τρία από ό,τι ακούγεται. Αν κατέβαιναν όλα αυτά σε ένα νομοσχέδιο που περιλάμβαναν πραγματικά προβλήματα και παθογένειες. Νομίζω θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω να διευκρινίσω το ερώτημά μου όμως. Να υπήρχαν αυτά, αλλά να υπήρχε και η απλή αναλογική. Βεβαίως. Πάλι θα ήταν ένα κακό νομοσχέδιο. Όχι, βέβαια. Η απλή αναλογική δεν το κάνει κακό το νομοσχέδιο. Η απλή αναλογική το κάνει κάκιστο. Είναι όμως ένα προβληματικό νομοσχέδιο, γιατί δεν λύνει προβλήματα. Κάνει εμβαλωματικές παρεμβάσεις, δεξιά και αριστερά. Είναι γεμάτο με ανθιπορισφέτια μέσα. Μια φωτογραφία για εδώ, μια φωτογραφία εκεί, μια φωτογραφία εκεί. Δεν λύνει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν είναι χειροπόδαρα περισσότερο την αυτοδιοίκηση και έρχεται με ένα ατελές εκλογικό σύστημα να δώσει τη χαριστική βολή. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή η ωρεοποίηση, η οποία επιχειρεί τώρα το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, ότι η πανάκια των πάντων είναι η ιστορία απλής αναλογικής. Ποια απλή αναλογική? Η απλή αναλογική, στην οποία δεν καταλήγω ποτέ στον κυρίαρχο, ο οποίος είναι ο εκλογέας. Αν έφερνε μια πρόταση, η οποία τεχνικώς καταλαβαίνετε θα ήταν αδύνατη. Απλή αναλογική στα πάντα. Όχι μόνο στους συμβούλους. Απλή αναλογική στους συμβούλους και στους δημάρχους. Άρατε, πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Το οποίο όμως θα μας έδινε τη δυνατότητα. Να μην υπήρχε δεύτερη Κυριακή. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Ελάτε εδώ. Ό,τι βγάλει κάλπη. Ό,τι βγάλει κάλπη. Ελάτε να κάνουμε μια ρέπλικα, μια επανάληψη του συστήματος του κεντρικού. Του κεντρικού. Ποιος θα είναι, θα παίρνει ο πρώτος να κάνει εντολή, να σχηματίσει δημοτική ομάδα, δημοτική διοίκηση. Ο δεν απέτυχε, θα πηγαίνει ο δεύτερος. Ελάτε να την κάνουμε την απλή αναλογική σωστά. Όμως, όταν κανείς δεν πάρει από αυτούς που έχουν εκλεγεί, έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι ενδυνάμει δήμαρχοι, δεν καταφέρει να έχει την δεδηλωμένη ή όταν χαθεί δεδηλωμένη, επέτρεψε το σύστημα να ξαναπάει σε εκλογές και να εκλέξει άλλη διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα σε όλη την επικράτεια θα είχαμε εκλογές. Κάπου εκλογές. Θα ήταν η καλύτερη για εσάς τους δημοσιογράφους, γιατί θα είχατε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα είχατε πολλές εκλογικές διαδικασίες και θα έδινε και τη δυνατότητα σε εμάς να λέμε ότι βεβαίως ένα τέτοιο σύστημα να το δούμε, να το δοκιμάσουμε. Μπορεί να είναι επιζήμιο ή μπορεί να μην είναι επιζήμιο ή να μάθουμε να λειτουργούμε με αυτό. Όμως σήμερα είναι σαν να σου λένε. Είσαι ένας πάρα πολύ καλός κολυμβητής. Θα σου δέσω τα χέρια και τα πόδια με αλυσίδες και θα σε πετάξω στη θάλασσα. Και απαιτώ, αφού σε έδεσα με χέρια και πόδια με αλυσίδες στη θάλασσα, να κολυμπήσεις και να βγεις στη στεριά. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι λοιπόν η προσπάθεια η οποία έγινε. Ήταν να μπει μια ατζέντα διαπραγμάτευσης, η οποία θα έβαζε, όπως κάνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνουμε, όταν κάνουμε έργα, όταν κάνουμε παρεμβάσεις, τι λέμε, πρώτα τα επικίνδυνα. Δεύτερο, τα λειτουργικά. Τρίτο, οι αισθητικές αναβαθμίσεις. Ελάτε να το κάνουμε έτσι και στο νομοσχέδιο. Να βάλουμε τα βασικά. Πού πάσχει, πού νοσεί σήμερα η αυτοδιοίκηση, ποια προβλήματα έχει, ποια προβλήματα έχουν οι αιρετοί, ποια προβλήματα έχουν τα συλλογικά μας όργανα, ποια προβλήματα έχει η χρηματοδότηση, ποια προβλήματα έχει ο θεσμικός ρόλος, καταστατικός ρόλος των αιρετών. Να τα λύσουμε. Αυτά τα οποία είναι θέματα ασφαλείας, δηλαδή πρώτη προτεραιότητα. Τα δεύτερα, τα λειτουργικά. Πώς θα κάνουμε τη ζωή του πολίτη. Αλήθεια, έχει αναρωτηθεί κανένας. Γιατί έχουμε πέσει σε μια επικοινωνιακή καταιγίδα ότι τα περάσαμε για αυτά όλα και λοιπά και λοιπά. Μπορείτε να μου πείτε αυτό το καινούριο νομοσχέδιο, ο κλεισθένης ένα, πού θα ωφελήσει το δημότη? Υπάρχει καμία πρόνοια και καμία μέρημνα μέσα όπου θα βελτιώνει την ζωή του δημότη μέσα από ένα αδοκίμαστο, επικίνδυνο για μας που οδηγεί σε κυβερνησία σύστημα, το οποίο όμως θα δημιουργήσει συνθήκες κατάρρευσης της δημοτικής μηχανής ανά πάσα στιγμή. Πείτε μου, μία διάταξη που περιέχει 300 σελίδες. 300 σελίδες νομοσχέδιο, το οποίο μέσα δαπανά το 1 τρίτο. Ακούστε. Το 1 τρίτο του νομοσχεδίου, ξέρετε τι είναι. Οι ανθιπολεπτομέρειες σε 100 σελίδες, πώς θα διεξάγουμε τοπικά δημοψηφίσματα. Ωραία, να κάνουμε τοπικά δημοψηφίσματα. Αλλά είναι δυνατόν σε μια μεταρρύθμιση που θέλουμε να αλλάξουμε θεσμικά πράγματα ουσίας, τους πυλώνες της αυτοδιοίκησης, να κουβεντιάζουμε και να λέμε
πώς θα εκπροσωπηθεί η άνω συνοικία και πόσο θα έχει την πλειοψηφία η κάτω συνοικία στο δημοψήφισμα, το οποίο πρέπει να το κάνουν τρεις, οι οποίοι προέρχονται από τη μία παράταξη, αλλά πρέπει να έχουν τη συνομολόγηση. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα δεν νομοθετούνται εδώ, σε αυτή τη φάση. Νομοθετούνται στον Γκλισθένη 7. Τουλάχιστον για μένα, κάπου εκεί. Δεν φτάσουμε μέχρι το Γκλισθένη. Δεν ξέρω, γιατί ξέρετε, εδώ είμαστε σαν τα μοντέλα της. Δεν κάνουμε διαφήμιση καμιά. Ναι. Είναι το 16βάλβιδη version, μετά πηγαίνουμε στη V6 κλπ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Κοινώς αισθανόμαστε όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί, και ξέρετε κάτι, δεν είναι ούτε κομματικό, ούτε παραταξιακό. Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, στη συντριπτική της πλειοψηφία, σήμερα αδειμονεί και λέει, τι, πού πάμε με αυτό το νόμο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι να ασκούν κριτική στη διοίκηση της ΚΕΔΕ κατά πόσον ήταν σκληρή και άτεγκτη σε αυτήν τη διαπραγμάτευση και δεν μπόρεσε να τροποποιήσει πράγματα. Αυτή είναι η κριτική. Αλλά ακόμα και αυτοί που ασκούν αυτή την κριτική βλέπουν, αναγνωρίζουν και με πολύ καθαρότητα αναφέρουν ότι ο νόμος αυτός έχει πάρα πολλά πράγματα προβληματικά, χωρίς να λύνει ουσιαστικά ζητήματα της σημερινής αυτοδιοίκησης. Εάν δεν εσείς το δούμε αυτό. Εσείς έχετε σκεφτεί το επόμενο διάστημα. Προσωπικά το λέω. Το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Έχετε μπει σε μια διαδικασία, γιατί τώρα έχουμε ξεκάθαρα και το χρόνο των εκλογών και τον τρόπο. Προσωπικά, παρόλες στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης τότε για τον Οκτώβριο, ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Έργου ήταν πάντα το Μάιο. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι παρακινδυνευμένα, είναι νομοθετήματα τα οποία μπορεί να πέσουν στα δικαστήρια, Συμβούλιο της Επικρατείας, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ο σχεδιασμός ο δικός μας δεν έχει ανατραπεί, υπό την έννοια ότι ο χρόνος ορίμασης που είχαμε είναι αυτός, ήταν ο Μάιος. Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί η γραφειοκρατία δυστυχώς είναι τεράστια. Είναι μια ακόμα επιπρόσθετη γραφειοκρατία αυτή που δημιουργεί. Θα το δούμε στη συνέχεια. Μιλάμε όλοι για ένα ευέλικτο κράτος, μιλάμε για ευέλικτους δήμους, για γρήγορες αποφάσεις. Και αυτό το νομοσχέδιο βάζει ακόμα τρία επίπεδα διαδικασιών στην ήδη πολύ δύσκολη διαδικασία. Επιβαρημένη κατάσταση. Επιβαρημένη κατάσταση. Έχουμε ένα νόμο, ο νόμος ο οποίος, ο 4412 του 16, που είναι για τα έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, ο οποίος νόμος σαφέστατα κωδικοποιεί τα πράγματα. Έχει πάρει όμως μέχρι σήμερα, μέσα σε δύο χρόνια, σε λιγότερο από δύο χρόνια, σε 23 μήνες, έχει πάρει 112 τροποποιήσεις. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από τις 112 τροποποιήσεις αυτές να διοικήσουμε τους Δήμους. Θα βρείτε άκρη. Θα βρούμε άκρη. Συνεπώς, επιβαρύνεται η γραφειοκρατία και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν δεν μπαίνει ο συνομιλητής σε μια βασική συνεννόηση να δομήσουμε κάποια σημεία επαφής. Τώρα, ας πούμε, που έγινε η συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Ανεξάρτητα το ποιος συμφωνεί και το ποιος διαφωνεί με αυτή την ιστορία, εγώ είμαι από αυτούς που διαφωνούν, αλλά αυτό είναι έτορνε κάτωρο, δεν κάνουμε κεντρική πολιτική. Έκαναν όμως το εξής. Υπήρχε μια μεθοδολογία διαπραγμάτευσης. Η μεθοδολογία διαπραγμάτευσης που έκαναν ήταν ότι συμφώνησαν, πιάνοντας τα θέματα για τα οποία έχουν κοινή άποψη. Και στη συνέχεια επιχείρησαν. Για μένα, με λαθεμένο τρόπο για την Ελλάδα, αυτό είναι έτερον εκάτερον, να ρυθμίσουν αυτά που διαφωνούν. Το αντίστοιχο μεθοδολογικό πράγμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε εδώ τώρα στον Γκλισθένη ή στον Καποδίστρια ή στον Καλλικράτη, ας τον ονομάσουμε όπως θέλουμε. Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε να βρούμε ως δύο σοβαροί πυλώνες του συστήματος της ένωμης τάξης της χώρας μας, από τη μία η τοπική αυτοδιοίκηση, από την άλλη η εκτελεστική εξουσία, το Υπουργείο, να κάτσουμε να βρούμε αυτά τα οποία συμφωνούμε και οι δύο, και τα δύο μέρη, ότι πρέπει να τροποποιηθούν. Να τα μεταρρυθμίσουμε, να τα συμφωνήσουμε και δίπλα σε αυτά να αρχίσουμε πλέον να συζητάμε μεσαίες προσεγγίσεις για τα πράγματα τα οποία έχουμε διαφορετική άποψη ή διαφορετική προοπτική και τα δύο μέρη. Εγώ έτσι γνωρίζω ότι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Η λογική ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι και το 1, το 5, το 7 και το 9 δεν αλλάζουν. Οτιδήποτε θέλετε, ελάτε να μιλήσουμε τώρα για το κόμμα, την παράγραφο και την τελεία. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση, αυτό είναι τελεσίγραφο. Θα σας πω ένα περιστατικό και μόνο. Επειδή ήμουν παρόν. Mm-hmm. Πριν από 1,5 χρόνο, μόλις ανέλαβε ο κ. Σκουλέτης, επισκεφθήκαμε μια αντιπροσωπεία δημάρχων, τον κύριο Υπουργό, στο Υπουργείο, για να γίνει μια συνάντηση εν ώψη όλων των θεμάτων που θα ξεκίναγε ουσιαστικά μια διαπραγμάτευση, διαβούλευση για τον Γκλισθένη. Μπήκαμε μέσα στην αίθουσα, ήρθε ο Υπουργός προς τιμήν του, παρότι δεν ήταν προγραμματισμένο ραντεβού, να δει τους δημάρχους.
Αλλά και εκεί που χαρήκαμε ότι ήρθε ο Υπουργός να μας δει και να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε με τους εκπροσώπους μας αυτά τα πράγματα, κάποιος εκ των παρευρισκομένων έβγαλε το κινητό του και έβγαλε μια φωτογραφία και αυτό αποτέλεσε τη θριαλίδα να φύγει φωνάζοντας ο Υπουργός, προσβάλλοντας μάλιστα το σύνολο των παρευρισκομένων, ότι εγώ δεν κάθομαι να μιλήσω και να με γράφουν στις κάμερες. Αυτό τι είναι? Αυτό τι θεωρείτε, ότι έδειξε κάποιες αλαζονικές τάσεις? Όχι, έδειξε τη διάθεση, εγώ αυτό κατάλαβα, ότι εδώ δεν μπορείτε να βρούμε άκρη ποτέ. Αποτέλεσμα φάνηκε ότι δεν βρήκαμε ποτέ άκρη. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι ο Υπουργός, ήρθαν οι δήμαρχοι εκεί, δεν μπορούσε να κλειστεί στο γραφείο του μέσα, βγήκε να τους δει και βρήκε την πρώτη ευκαιρία που ίδιος θα μπορούσε την τρίχα να την κάνει τριχιά, την έκανε τριχιά και απεχώρησε. Αυτό και μόνο κατέδειξε τον κατεφημισμό διάλογο τον οποίο ήθελε να κάνει. Δηλαδή αυτά είναι τα πράγματα, είτε συμφωνείτε ή εμείς τα νομοθετούμε. Δεν είναι αυτό το άκρος, το πλέον δημοκρατικό, η πιο δημοκρατική διαδικασία για να το κάνεις. Πρέπει να υποχωρήσεις, πρέπει να φύγεις από πράγματα τα οποία τα θεωρείς τον ακρογωνίο λίθο ή το κέντρο της δικής σου πολιτικής, για να μπορέσεις να προσεγγίσεις τα δύο μέρη. Άλλος πώς, νομοθετής μονομερός, αυτό το οποίο έχει γίνει. Σήμερα κανένας αυτοδιοικητικός, ή μάλλον για να μην είμαι ισοπεδωτικός, η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών σε ποσοστό πάνω από το 95% αυτό την νομοθέτηση τη θεωρούν καταστροφική για την αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουν και οι πολίτες. Διότι αν δεν το συνειδητοποιήσουν μέχρι να εφαρμοστεί, όταν θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, θα είναι πολύ αργά, γιατί δεν θα υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις και να λειτουργούμε όπως λειτουργούμε σήμερα. Δεν θα μπορούμε να παράγουμε δουλειά. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον, Δήμαρχε. Ο κόσμος νομίζω ότι δεν έχει, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει συνέστηση του τι γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κόσμος. Σίγουρα κάποια δημοσιότητα πήρε τώρα το τελευταίο διάστημα λόγω του διαλόγου, της Βουλής κτλ. Έχει όμως εικόνα το πώς θα πάει να ψηφίσει σε λίγους μήνες? Έχει. Αυτό είναι και το πρόβλημα το οποίο έχει η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα. Ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει πάρα πολλά, όπως είπαμε, δυσχερή και δύσκολα και επικίνδυνα πιθανά αποτελέσματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν αγγίζει τον κόσμο. Ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, τις δικές του ανησυχίες, τις δικές του ανασφάλειες. Δεν είναι στην ατζέντα αυτό το θέμα. Mm-hmm. Έχουμε τα εθνικά θέματα, έχουμε τα οικονομικά ζητήματα, έχουμε τα θέματα των εκλογών. Και γίνεται και μια πολύ μεθοδευμένη προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών να το δείξει το θέμα αυτό, και αυτό επικεντρώνει μόνο στην απλή αναλογική, ο Θεός να την κάνει απλή αναλογική, για να το αναδείξει ως ένα άκρο συντεχνιακό θέμα των δημάρχων ή των δημοτικών συμβουλίων. Δεν είναι τέτοιο όμως. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, Δήμαρχε. Θεωρητικά όμως στον κόσμο αυτό δεν ακούγεται κάπως καλά. Δηλαδή ότι ό,τι ψηφίζω αυτό θα βγαίνει. Δεν ακούγεται σε θεωρητικό επίπεδο στον κόσμο λίγο καλύτερα από το σύστημα που υπήρχε μέχρι σήμερα? Ακούγεται, διότι. Άσχετα το τι θα φέρει η επόμενη μέρα σε αυτό. Όμως δεν είναι πραγματικότητα αυτή. Η μισή αλήθεια είναι το χειρότερο ψέμα. Μπορούμε να πούμε μια μισή αλήθεια η οποία ωρεοποιεί τα πράγματα, η οποία χαϊδεύει αυτιά, η οποία. Και εμένα να μου πείτε ότι θες να έχεις μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, βεβαίως θα πω ναι. Αλλά πρέπει κάποιος να έρθει και να εξασφαλίσει την κυβερνησιμότητα. Θέλω να ξέρω ότι θα μπορέσω να περάσω τον προϋπολογισμό. Εγώ, σαν δημοτικό συμβούλιο, θα μπορώ να το κάνω αυτό, για να μπορέσω μετά αύριο να έρθω έξω από το σπίτι σας και να κάνω την παρέμβαση στο παρκάκι, να κλείσω τη λακκούβα ή να αλλάξω τις λάμπες ή να πάρω καινούριους κάδους. Όταν με βάζεις, μπαίνουμε σε μια παλέστρα. Όπου θα επιμονή μου βάσει ότι θα προσπαθούμε το αυτονόητο που είναι η ομαλότητα και η λήψη αποφάσεων με κανονικό τρόπο μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δεν είναι πάντα δεδομένο. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι όλες αυτές οι δράσεις, όσο αστείες και αν φαίνονται, αύριο θα γίνονται με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ήδη γίνονται δύσκολα σήμερα λόγω της γραφειοκρατίας. Με μια πιο αυξημένη γραφειοκρατία αφενός και με ένα σύστημα στο οποίο θα χρειάζεται ο Δήμαρχος τα 3/4 της μέρας του να προσπαθεί να φτιάξει συνεννοήσεις με ανθρώπους. Για να μπορεί να περάσει το οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε ότι πλέον. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Νομίζω αυτό είναι το βασικό. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσει. Ίσως να και εμείς από την πλευρά μας να μην το δώσαμε στην ένταση και στην έκταση την οποία θα χρειαζόταν το πρόβλημα νωρίς στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά όμως, ο τρόπος με τον οποίο το έχει χειριστεί μέχρι τώρα η κυβέρνηση είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν το πλάνο είναι, επειδή δεν ελέγχουμε την τοπική αυτοδιοίκηση τουλάχιστον σε επίπεδο
παραταξιακό, κομματικό, κυβερνητικό. Είναι ένα άγνωστο. Από την κυβέρνηση. Ένας, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών είναι πραγματικά ανεξάρτητη αυτοδιοικητική. Κανείς δεν είναι φερέφωνο της μίας ή της άλλης παράταξης. Το θεωρώ αυτό ως δεδομένο, το βλέπω να συμβαίνει στα όργανα, μετέχω και εγώ στην ΠΕΔΑ. Δεν συμβαίνει, ή μάλλον αν συμβαίνει, συμβαίνει περισσότερο για την ταμπέλα και πολύ λιγότερο για την ουσία. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Το ζήτημα είναι, επειδή οι δομές που υπάρχουν σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι φιλικά, ας το πούμε, κείμενες κοντά στην ισχύουσα, στην κρατεά κυβερνητική κατάσταση, σημαίνει ότι αυτός ο πυλώνας που έχει 180 χρόνια ζωή στη χώρα, με προσφορά, με εντατική προσπάθεια νυχθημερών να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες, πρέπει να διαλύσει? Ή πρέπει να γίνει ένας ακλοκούδουνο μεταξύ ενός αγώνα που γίνεται να διατηρηθεί μία παράταξη ή άλλη παράταξη στην εξουσία? Και να πηγαίνουμε τις εκλογές να τις κάνουμε φυσαρμόνικα δεξιά και αριστερά. Ακορντεόν, συγγνώμη. Δημάρχε, κρατώ τις επισημάνσεις σου. Νομίζω ότι το θέμα του Κλεισθένη αναφερθήκαμε πάρα πολύ. Θέλω να κλείσουμε όμως στα λίγα λεπτά που μας απομένουν με εκδηλώσεις που έχετε, γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην πλάση της Βουλιαχμένης, αν δεν κάνω λάθος, ή της Βούλας. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Να κλείσουμε που έχουμε... μια ωραία εικόνα για το καλοκαίρι. Έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι το Μεσογειακό Φεστιβάλ, όπως επίσης και το Τρίμερο Μικρασιατικής Θύμησης, η Μικρασία της Καρδιάς μας, που γίνονται κάθε χρόνο. Φέτος φιλοξενήσαμε ήδη κάποιες εκδηλώσεις. Έχουμε στη συνέχεια εκδηλώσεις με την κυρία Πρωτοψάλτη, 30 Αυγούστου. Έχουμε στη συνέχεια μια μεγάλη ποδηλατοδρομία, η οποία θα καταλήξει στην παραλία της Βούλας με μια μεγάλη συναυλία. Και έχουμε σήμερα το βράδυ, έχουμε στις 9 η ώρα, στην πλάση της Βουλιαγμένης, έχουμε μια αναβίωση, αν μου επιτρέπετε, δύσκολο να το αναβιώσει όπως πραγματικά είχε γίνει τότε. Τότε ήταν είχε ονομαστεί το ελληνικό Woodstock, μια αυθόρμητη προσέλευση περίπου 70.000 ανθρώπων στην πολύ συγκλονιστική, θα μπορούσα να πω, ήμουνα τότε 16χρονος και πήγα σε αυτή την συναυλία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, πάνω σε μια πλατφόρμα στη θάλασσα. Με τη δύση του ηλίου ξεκίνησε ένα πάρτι το οποίο διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο κόσμος που συνέρευσε τότε ήταν απίστευτος. Ήταν 25 Ιουλίου του 1983. Αυτή την επέτειο, λίγος πολύ, σήμερα γιορτάζουμε. Γίνεται μια συναυλία η οποία συνδιοργανώνεται από τον ιδιοκτήτη της παραλίας, που είναι η ΕΤΑΔ, είναι η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και από την οικογένεια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν και η ψυχή και ο δημιουργός εκείνης της πολύ μεγάλης συγκλονιστικής εκδήλωσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ για άλλη μια φορά. Εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί νομίζω τώρα η αυτοδιοικητική έχετε βάλει μπροστά τις μηχανές. Μιλάμε για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αν ουσιαστικά όλα αυτά... 8 μήνες μετά την επιστροφή από τις διακοπές, για όσους από εμάς πάνε διακοπές. Είναι 10 μήνες στο σύνολο. Αν βγάλουμε τους 2 μήνες που τον ένα μήνα ουσιαστικά τον έχουμε φάει, αλλά και τον Αύγουστο που κατά κύριο λόγο είναι νεκρός μήνας. Έχουν μείνει όντως 8 μήνες μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέσο δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, επιστροφή τώρα στο στούντιο του Attica TV και στις δημοσκοπήσεις για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου θα διερευνήσουμε ουσιαστικά την νεανική επιχειρηματικότητα αλλά και σημαντικές, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Σε όλη αυτή την προσπάθεια θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Στεφανίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Και μαζί του είναι ο κύριος Γιώργος Κούτρας, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Open Ίχνος. Μαζί μας φυσικά για να συντονίσουμε αυτή τη συζήτηση είναι και η Αλεξάνδρα Κατσαρού. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε στο στούντιο των δημοσκοπήσεων και στο Attica TV. Εγώ εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Επίτιμος πρόεδρος, γιατί έχω φύγει πλέον. Να το διευκρινίσουμε. Παρ' όλα αυτά, ήσασταν πάρα πολλά χρόνια. Είμαι. Δεν τους έχω αφήσει. Ναι.
Και θέλετε λίγο να συστηθούμε, να συστήσουμε στον κόσμο την Ομοσπονδία και έπειτα να δούμε τι κάνει η Ομοσπονδία για ανθρώπους όπως ο κύριος Κούτρας, αν θέλετε μιλάμε και στον Ένικο, και για τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας και να προτείνει μια καινούργια ιδέα στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Μπορούμε να φύγουμε και εκτός συνόρων. Οπότε, λίγα λόγια για την Ομοσπονδία. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε 25 Ιουνίου 2001. Ο κύριος της σκοπός είναι να αυξήσει την εξωστρέφεια των νέων επιχειρηματιών, όχι μόνο νέων σε ηλικία, αλλά νέα σε ίδρυση, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και αργότερα το 2007 στο παγκόσμιο γίγνεσθε, την εξωστρέφεια. Καταλάβαμε όμως αυτά τα 17 χρόνια ότι η σημαντικότητα ήταν όχι μόνο για τους νέους επιχειρηματίες που κάνουν κάτι καινούριο για να βρουν πελάτες, αλλά βοηθάει με τα δίκτυά της πλέον να κάνουμε επιτάκυνση σε όλο το επιχειρηματικό μας οικοσύστημα, εννοώντας δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, να καταλάβουν πώς μπορούν να βοηθούν όλες αυτές τις εταιρείες και τις υφιστάμενες μικρομεσαίες που μέσα στην κρίση ταλανίζονται από έλλειψη ρευστότητας και από τα έως φόρους, βέβαια και στις νεοειδρυθήσεις που εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα μέχρι να πιάσουν την κρίσιμη μάζα πελατών. Μπορούμε να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα στις νέες ηλικίες στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια στο περιορίσουμε εκεί. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον και. Ιδέες φαντάζομαι υπάρχουν, αλλά λόγω των συγκυριών, των οικονομικών συγκυριών, υπάρχει ενδιαφέρον, υλοποιούνται αυτές οι ιδέες. Στην Ομοσπονδία, έτσι πώς τα βλέπετε τα πράγματα, και μετά θα μας πεις την δική σου εμπειρία, Γιώργο. Την προσωπική του εμπειρία. Εγώ να δώσω την πολιτική ομπρέλα και ο Γιώργος θα σας πει την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν συγκρίνουμε την νεανική επιχειρηματικότητα από το 2001 με την επιχειρηματικότητα του 2018, έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα από θέμα πρωτοβουλίων των νέων ανθρώπων. Εκεί βοήθησε δυστυχώς και η νεανική ανεργία. Τα πράγματα όμως δεν έχουν καμία σχέση στο περιβάλλον της Ελλάδας με τις άλλες χώρες τις ευρωπαϊκές όπως Λονδίνο, Ολλανδία και ούτω καθεξής. Βλέπουμε όμως μέρα με την ημέρα ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται όσο και πιο καινοτόμος, δηλαδή έχουμε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και λιγότερο ανάγκης παρόλη της στατιστικής που βγάζει ο ΙΟΒΕ. Και ένα απτό παράδειγμα είναι ο Γιώργος Κούτρας που θα σας πει τώρα τη δική του εμπειρία. Ο οποίος έχει φέρει μαζί του και. Και την... ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Ακριβώς. Τη βασική σας ιδέα. Σωστά. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ένα βασικό, να σας πω, προέρχομαι, η έδρα της εταιρείας είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ούτως ή άλλως παρουσία σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, εξαιτίας του ότι προσπαθούμε και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα, να το κάνουμε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο Open Ignos, μιλάμε ότι έχουμε και hardware και software, δηλαδή και υλικό και λογισμικό, το οποίο υλικό είναι κάτι περίεργο για την Ελλάδα και κάτι σπάνιο στο να κατασκευάζουμε εδώ πέρα. Και μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ακόμη καλύτερα γιατί τοπικά ακόμη έχουμε διάφορα πράγματα. Ας πούμε όμως εντάχει τι κάνει το Open Ignos. Το Open Ignos στην ουσία είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία από, για να μπορούν οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής να παρακολουθούν το πού βρίσκεται το σκάφος τους, σε τι συνθήκες ταξιδεύει και με αυτόν τον τρόπο να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ό,τι παρακολουθεί ένας καπετάνιος όταν βρίσκεται πάνω στο σκάφος. Απευθυνόμαστε προφανώς κυρίως στις εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν σκάφη αναψυχής, αλλά υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι πιθανότατα να έχουν επαγγελματικά σκάφη και να τα νοικιάζουν και να τους ενδιαφέρει και αυτούς. Δηλαδή, άρα... πρόκειται για ένα λογισμικό για να καταλάβουμε. Θα δει τις καιρικές συνθήκες, θα δει. Θα δει στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται το σκάφος του. Σε όλο τον κόσμο ή μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Με 100% παγκόσμια κάλυψη, το πού ακριβώς βρίσκεται, με τι ταχύτητα κινείται, τι αέρα έχει εκείνη τη στιγμή, τι κατεύθυνση έχει ο αέρας, σε τι βάθος ταξιδεύει, τι συμβαίνει με τις μηχανές του, ποιες είναι οι στροφές των μηχανών, τα πάντα, οτιδήποτε, οτιδήποτε δεδομένα υπάρχουν πάνω στο σκάφος. Συνεπώς. Αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά κομμάτια και στο κομμάτι της ασφάλειας και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή ένας ιδιοκτήτης ενός σκάφους να γνωρίζει πλήρη στοιχεία που μπορεί να έχει που να συμβαίνουν εκείνη την ώρα στο σκάφος που διαθέτει. Σωστά και μάλιστα επιπλέον. Αυτή την ιδέα, αυτή η ιδέα υπάρχει στην Ελλάδα, την εφαρμόζετε εσείς και φαντάζομαι και το Open Ignos, δηλαδή ο τίτλος που έχει η εταιρεία σας έχει άμεση σχέση και είναι σε συνάρτηση με την ιδέα αυτή. Σωστά και μάλιστα είναι 100% ελληνική, προέρχεται από τους 4 ιδρυτές που φτιάξαμε την εταιρεία. Φτιάξαμε και τη συγκεκριμένη, το υλοποιήσαμε. Είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας περισσότερο από 2 έτη μέσα στην ομάδα μας για να καταλήξουμε, για να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη συσκευή. Και σε αυτό βεβαίως βοήθησε πάρα πολύ και το Blue Growth. Γιατί όταν μπήκαμε στο Blue Growth, στον τρίτο διαγωνισμό,
Ήμασταν στην ουσία, είχαμε ένα prototype, ένα πρωτότυπο ας το πούμε της συσκευής και της ιδέας μας, αλλά όταν βγήκαμε από αυτό πλέον είχαμε μία γραμμή παραγωγής η οποία κατασκευάζει πράγματα και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλαστικό κουτί της συγκεκριμένης συσκευής φτιάχνεται και στον ασπρόπυργο. Οπότε είναι σωστά. Σωστά. Ωραία. Οπότε, σαν ομοσπονδία, και υπό την αιγίδα σας γίνεται ένας τέτοιος διαγωνισμός επιχειρηματικότητας, θαλάσσιας επιχειρηματικότητας για την ακρίβεια, ο Blue Growth. Ήρθε μία startup, ήρθαν τέσσερις νέοι άνθρωποι με μία όμορφη ιδέα και εσείς από την πλευρά σας τι κάνετε? Οι νέοι άνθρωποι κάθε Ιούνιο καταθέτουν τις ιδέες τους στον διαγωνισμό του Blue Growth που γίνεται από το 2014 με οικοδεσπότη την θερμοκοιτίδα της Αηφόριας και τον Δήμο του Πειραιά και καταθέτουν τις ιδέες τους, οι οποίες αφού φιλτραριστούν από το Advisory Board που είναι ειδική στα θέματα της γαλάζιας οικονομίας, κάπου γύρω στο Νοέμβρη γίνονται τα αποτελέσματα, προετοιμάζουμε τις ομάδες του τελικού και Δεκέμβρη σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό με κριτές και κοινό επιλέγουμε τις πρώτες ομάδες. Ο Γιώργος Κούτρας ήταν ο πρώτος, το πρώτο βραβείο πήρε στον τρίτο διαγωνισμό θαλάσσιας οικονομίας το 2016. Άρα τώρα τρέχει ο πέμπτος. Ο πέμπτος, ο οποίος ξεκίνησε και θα είναι ανοιχτό. Εκτός για όσους ενδιαφέρονται και έχουν κάποια ιδέα στη γαλάζια οικονομία και ξαναλέω γιατί πολλοί κόσμοι το παντρεύουν μόνο με την ναυτιλία. Δεν είναι μόνο η ναυτιλία, είναι ό,τι έχει να κάνει με παράκτιο τουρισμό, ό,τι έχει να κάνει με ιχθυοκαλλιέργηση, ό,τι έχει να κάνει με αφαλάτωση νερού, θαλασσινού και ό,τι έχει να κάνει γενικά με την ανάπτυξη μέσα από τη θάλασσα. Είναι και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς με την Ομοσπονδία λοιπόν αυτό προσπαθούμε από το δίκτυο που έχουμε 17 χρόνια να το πάμε και σε άλλα πολλές λιμάνια στη χώρα. Ήδη πάμε για τον τρίτο διαγωνισμό στο Blue Growth Patras και τώρα σιγά σιγά, παρόλη την κρίση και με θελοντισμό πάντα, θέλουμε να το πάμε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και ούτω καθεξής. Ήδη έχει πάει και στοιχείο. Η ιδέα εφαρμόζεται ήδη, εφαρμόζεται πρακτικά ή την έχετε παρουσιάσει και περιμένετε να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιες εταιρείες? Όχι, όχι. Στοχεύουμε σε αυτό που είπατε, σε αυτές τις ιδέες που είναι είτε ακόμα δεν υπάρχουν εταιρεία ή είναι σε πολύ πρώτο στάδιο όπως ήταν το Open Ίχνος. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, υπάρχουν τέτοιες ιδέες, σαν ομοσπονδία, δηλαδή καταγράφεται μια προθυμία από τους Έλληνες να πάρουν ένα ρίσκο, ειδικά τους μια ηλικία, ας πούμε, μεταξύ 20, 30, 40 χρόνων, θέτω εγώ ένα όριο. Έχουν αυτή τη διάθεση, γιατί το επενδυτικό περιβάλλον δεν βοηθάει και πολύ. Και πώς να βοηθήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι το επενδυτικό περιβάλλον δεν είναι το καλύτερο. Όμως, να πούμε κάποια πράγματα απλά. Παινίας τέχνας κατεργάζεται. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πάνω στην ανάγκη ο άλλος θα προσπαθήσει και για θέμα καριέρας και επιβίωσης να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Το στοίχημα όμως είναι να μην κάνει μια επιχείρηση εστίασης μετά από 2-3 χρόνια να κλείσει. Το όραμα λοιπόν είναι ιδέες και ομάδες όπως αυτή του Open Ίχνος, οι οποίες στηρίζονται μέσα σε ερευνητικά αποτελέσματα και πάρα πολλή δουλειά επιστημόνων κυρίως και δεν είναι κάτι που αντιγράφει ο ένας από τον άλλον. Έχουν από πίσω τους advisory board με καθηγητές. Άρα αν δεν συνδέσουμε την υψηλή καινοτομία μέσα από τα πανεπιστήμια με την επιχειρηματικότητα, δεν θα μπορέσει αυτή η χώρα να πάει παρακάτω. Βέβαια, υπάρχει ένας λόγος που πολλοί στρέφονται στην επιχειρηματικότητα ανάγκης. Είναι διότι μετά από 8 χρόνια ύφεσης, δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, άρα δεν μπορούν να βρουν κεφάλαια ανάπτυξη και πολλά παιδιά όπως ο Open Ίχνος αναγκάζονται και φεύγουν όπως ο πρώτος μας, στον πρώτο μας διαγωνισμό που ήταν μια πολύ καλή εταιρεία startup σε θέμα αφαλάτωσης νερού, έχει μετακομίσει και έχει πάει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και εκεί σήκωσε και πολύ μεγάλα κεφάλαια πάνω των 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά από το να χαθεί η ιδέα από έναν νέο άνθρωπο, είμαστε σίγουροι ότι αυτός κάποια στιγμή και θα έρθει η Ελλάδα ή ήδη θα απασχολεί και συναδέλφους του ερευνητές από το Πολυτεχνείο του Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Είναι εγώ κάτι... θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κούτρα για να δούμε λίγο την πραγματικότητα από τη σύλληψη της ιδέας, όπου βρεθήκατε εσείς τέσσερις άνθρωποι και είπατε θα φτιάξουμε αυτό που τελικά φτιάχτηκε. Μέχρι την υλοποίηση, θέλω να μας περιγράψετε λίγο τις δυσκολίες και τα στάδια που ακολουθήθηκαν μέχρι το τελικό σημείο να έχετε αυτό το αποτέλεσμα στο χέρι σας. Κοιτάξτε, καταρχήν η ιστορία μας και όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε ένα ταξίδι με σκάφος και καταλάβαμε ότι υπήρχε μια ανάγκη η οποία δεν καλυπτόταν από κάποιον άλλον εκεί στην αγορά. Συνήθως έτσι ξεκινάνε τα πράγματα και πάντα πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη για να ξεκινήσεις κάτι. Διαφορετικά είναι βέβαιο ότι σχεδόν βέβαιο μάλλον ότι θα αποτύχει. Έτσι. Από εκεί και πέρα οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες.
Βέβαια, αντιμετωπίσατε πιο πολύ γραφειοκρατικά εμπόδια, επενδυτικά εμπόδια. Χρηματοδότηση εμπόδια, χρηματοδοτικά εμπόδια, γραφειοκρατικά, όχι τόσα πολλά. Γιατί επειδή είχαμε λίγο εμπειρία όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μπορούσαμε να ξέρουμε τους, ας πούμε, τους γνωστούς σκοπέλους στην Ελλάδα, οπότε να μπορούμε να τους αποφεύγουμε τουλάχιστον στα πρώτα στάδια. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το κυριότερο νομίζω είναι ότι απαιτούσε πάρα πολύ προσπάθεια, επειδή ήμασταν πάρα πολύ όλοι προσανατολισμένοι στο να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικές επιχειρήσεις, δορυφόρους γύρω από εμάς, οι οποίοι παράγουν πράγματα για εμάς ή κατασκευάζουν πράγματα για εμάς. Αυτό ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να βρεις μια επιχείρηση στο εξωτερικό να σου παρέχει μια λύση, από το να βρεις κάποια στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, επιμέναμε και αυτό είχε αποτέλεσμα, γιατί μας βοηθάει στο να έχουμε ανθρώπους κοντά μας, οι οποίοι μας βοηθούν και αυτοί με την πλευρά τους, καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τους χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο, και να, βεβαίως να δώσουμε σε ένα κύκλο επιχειρήσεων εργασία, η οποία πιθανότατα προέρχεται από τη δική μας εργασία. Άρα, μιλάμε τώρα για ένα συνεργατικό πρότυπο οικονομίας, μια ανοιχτή οικονομία, ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο που λειτουργεί μια επιχείρηση. Και δεν ξέρω αν, αν αυτός ο τρόπος σκέψης είναι κάτι διαδεδομένο εδώ στην Ελλάδα. Αν δεν το διαδώσουμε, τίποτα δεν θα γίνει. Πριν λίγο εμείς ήρθαμε από το Δημόκρητο, ο οποίος τους διαδέδαμε αυτό στην ερευνητική κοινότητα, την ανοιχτότητα που πρέπει να υπάρχει, γιατί μια ιδέα από μόνη της δεν πάει πουθενά. Το execution, η εκτέλεση και η αφοσίωση στην ιδέα είναι αυτή που θα την κάνει την ιδέα πράξη. Έχουμε καλές ιδέες, κύριε Στεφανίδη. Όχι απλώς ιδέες καλές έχουμε. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Και αν είναι εφαρμόσιμες οι περισσότερες σε αυτόν. Μα δεν είναι τυχαίο που ήδη μέσα σε αυτή την κρίση βγαίνουν πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα ο Open Ignos και πολλά παιδιά που βγαίνουν στο εξωτερικό λόγω έλλειψης ρευστότητας που πάνε πάρα πολύ καλά και ερευνητικά αλλά και επιχειρηματικά. Πώς το βλέπετε, θα φύγετε κι εσείς εξωτερικό σαν Open Ignos, θα επιμείνετε εδώ? Όσο μπορούμε, θα επιμείνουμε εδώ. Ελπίζω να μην αναγκαστούμε να το κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα προσπαθήσουμε σίγουρα να κάνουμε είναι να, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών μας να γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη, υπάρχουν συγκεκριμένες αγορές τις οποίες τις ενδιαφέρει μια τέτοια λύση. Οπότε είναι μέσα στα επόμενα βήματά μας η αναζήτηση χρηματοδότησης, έτσι ώστε να φτάσουμε και να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το κομμάτι της εξωτερήκευσης, ας πούμε, των πωλήσεων προς το εξωτερικό και συγκεκριμένα στην αγορά της Μεσογείου και της Καραϊβικής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που λέτε όσον αφορά την κρίση είναι ότι κατ' εμέ και αυτό που είδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι η κρίση δημιουργεί άπειρες ευκαιρίες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι τις εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες. Και μάλιστα θα μπορούσα να προσθέσω ότι αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι χάνονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα brain drain, όπως το λένε τέλος πάντων, νέων ανθρώπων και πολύ καλών ανθρώπων, καλά μυαλά τα οποία θα χρειαζόταν στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε αυτό το γεγονός που νομίζω ότι μπορεί να αντιστραφεί, κατά τα άλλα, ειδικά τους τελευταίους μήνες, μέσα, ας πούμε, για παράδειγμα, με πρωτοβουλίες όπως το Equifund, το οποίο θα είναι χρήματα τα οποία θα επενδυθούν σε startups τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν ευκαιρίες και αν είναι οι ιδέες καλές και οι υλοποιήσεις ακόμη καλύτερες, τότε νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για τους νέους ώστε να προχωρήσουν στη δική τους επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν το προσπαθήσουν, είναι σίγουρα χαμένοι. Να πω κάτι που δεν ακούγεται πολύ συχνά, ότι αυτές οι ομάδες και αυτά τα παιδιά που μέσα στην κρίση βγάζουν τέτοιες εταιρείες, θα είναι αυτές που θα φέρουν και τις επενδύσεις. Διότι αύριο το πρωί, ενώ το περιβάλλον της Ελλάδας, παρόλο στις οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν, είναι αρκετά πιο χαμηλού κόστους από ότι να στήσεις μια εταιρεία στη Γαλλία ή στη Γερμανία, όμως ο επενδυτής για να έρθει, εκτός από το καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, πρέπει να μιλήσει με τους κατάλληλους συνεργάτες. Τα παιδιά αυτά λοιπόν που ήδη βλέπουν Ευρώπη και κόσμο, θα είναι αυτοί που θα φέρουν τις επενδύσεις. Δεν θα έρθουν μόνο τους επενδύσεις. Γιατί, να το πω απλοϊκά, μιλάνε την ίδια γλώσσα με τους δυνητικούς επενδυτές μας. Και εμείς, είτε σαν θερμοκοιτίδες, είτε σαν συλλογικοί φορείς, θα είμαστε στο πλευρό τους για να κάνουμε αυτόν τον δρόμο με λιγότερα ζλακούβες. Με λιγότερα εμπόδια. Ναι. Ποιοι είναι οι βασικότεροι αντίπαλοί μας, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, μπορούμε να πούμε οι βασικότεροι ανταγωνιστές μας, ας πούμε, σε όλες αυτές τις ιδέες που έχουμε? Δηλαδή, φαντάζομαι είναι κάποιες χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς και πολύ πιο φιλικές σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα.
Υπάρχουν χώρες όπως το Λονδίνο, για παράδειγμα, το Βερολίνο ή το Παρίσι, που είναι hub καινοτομίας. Ήταν, είναι και θα είναι. Ναι. Μπράβο. Μάλιστα. Όμως, είναι πολύ πιο ακριβό το να διατηρείς εκεί γραφείο και προσωπικό. Βέβαια, το περιβάλλον είναι πολύ πιο φιλικό από θέματα γραφειοκρατίας και, να πούμε και εκεί, έχει και την ευθύνη του το δημόσιο, καμιά φορά που είναι λίγο διεφθαρμένο, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Δηλαδή, πολλές φορές και το να μην προχωράει κάτι είναι ένα είδος διαφθοράς. Δηλαδή, τι θα κάνω εγώ αν δεν προχωρήσει η δουλειά μου για να μπορεί να πάει παρακάτω. Άρα, εκεί έχει μια τεράστια ευθύνη το δημόσιο και δεν μπορούμε, γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και το δημόσιο να σκέφτεται λίγο επιχειρηματικά. Πολλές φορές μπαίνω στο δημόσιο φορέα και λέω να μπω σε μια εφορία και να νιώσει ο εφοριακός σαν να είμαι ο πελάτης που πρέπει να μου πουλήσει παπούτσια. Δηλαδή, αν το νιώσουν αυτό στην οτροπία τους, όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να κλείσει όλο αυτό το κύκλο σκέψης. Έχουμε στην Ελλάδα χαμηλά ποσοστά έρευνας και ανάπτυξης. Φοβάται ένας επιχειρηματίας, ένας επενδυτής από το εξωτερικό να επενδύσει εδώ. Να πει δηλαδή ότι αν έχει κάποια χώρα έτσι χαμηλά ποσοστά έρευνας και ανάπτυξης, μήπως θα είναι χαμηλής ποιότητας και το προϊόν που θα μου δώσει κάποια στιγμή όταν και αυτό έρθει. Γιώργο, πες το. Όχι, ίσα-ίσα. Στην Ελλάδα υπάρχουν, παρά τα χαμηλά ποσοστά, είμαστε πολύ ψηλά όσον αφορά τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα από τα πανεπιστήμια. Στις επιχειρήσεις είναι χαμηλότερο αυτό και εξαρτάται από το γεγονός το τι κίνητρα δίνονται στους επιχειρηματίες όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Αλλά παρόλα αυτά, σε σχέση με τα χρήματα που δίνονται, τα αποτελέσματα πάλι είναι υψηλά. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και πάρα πολλές στην Ελλάδα, οι οποίες είναι εξαιρετικά καινοτόμες. Παράγουν προϊόντα τα οποία πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο, εξαιρετικά ανταγωνιστικά και μάλιστα πρωταγωνιστούν στους τομείς τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερα κίνητρα, έτσι ώστε μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών να καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Αλλά αυτό θα το καταλάβουν όπως το κατέλαβαν και όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο, μέσα από κίνητρα, μέσα από συγκεκριμένα πράγματα. Δεν το κατάλαβαν γιατί ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι έτσι θα γίνει. Βεβαίως, το να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους ή να αυξήσουν την καινοτομία των προϊόντων τους, προφανώς εξασφαλίζεται από την έρευνα και την ανάπτυξη. Αλλά τα κίνητρα βοηθούν να δεις τα άμεσα αποτελέσματα, έτσι ώστε να καταλάβεις ότι και από μόνος σου πρέπει να επενδύεις εκεί. Μάλιστα. Σε ποιους τομείς κυρίως υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση? Δηλαδή, παρουσιάζετε εσείς μια καινοτόμα, τέλος πάντων, λύση στον τομέα της ναυτιλίας. Σε ποιους άλλους τομείς υπάρχει ζήτηση? Κοιτάξτε, οι βαριές βιομηχανίες της Ελλάδας είναι πάρα πολύ απλές. Είναι ο τουρισμός μας και η ναυτιλία. Είναι τι να κοιτάζουμε. Έχει νόημα να κοιτάζουμε κάτι άλλο? Δηλαδή, έχουμε ένα τουρισμό ο οποίος ζητάει λύσεις, είναι διψασμένος για λύσεις. Ο τουρισμός συνεχώς ανεβαίνει τα τελευταία ειδικά χρόνια. Ανεβαίνει και σε ποιότητα υπηρεσίας και σε άλλα πράγματα. Και η ναυτιλία, απ' την άλλη, είμαστε νούμερο ένα ναυτιλία στον κόσμο. Από 11 εκατομμύρια ανθρώπους από μια χώρα 11 εκατομμυρίων, είμαστε νούμερο ένα στην εμπορική ναυτιλία. Μετακινώντας τα περισσότερα αγαθά για όλο τον κόσμο. Αυτό δηλαδή από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Οπότε αυτό, αν εκμεταλλευτούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αν παρέχουμε λύσεις σε αυτούς τους τομείς, νομίζω ότι θα. Άρα έχει φύγει και λίγο η αντίληψη που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, η καινοτομία κυρίως σε επίπεδο εφαρμογών, κινητών τηλεφώνων. Όλο αυτό έχει εκλείψει πια ή έχει κορεστεί? Έχουμε πιο κοντά μας το μοντέλο αυτό των startups. Μα το αν είναι η καινοτομία σε μία εφαρμογή, το θέμα είναι σε ποιο τομέα εφαρμόζεται. Μπορεί να είναι μία εφαρμογή, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται στον τουρισμό, μπορεί να εφαρμόζεται στην ναυτιλία, σε οτιδήποτε. Η τεχνολογία δεν απαγορεύει το πού θα εφαρμοστεί τελικά. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στις δημοσκοπήσεις και στο Attica TV. Δώσαμε, νομίζω, πολλά αισιόδοξα μηνύματα προς τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και δώσαμε και το μήνυμα ότι όταν υπάρχουν καλές ιδέες, καλό είναι να το κυνηγάει κάποιος. Και συνεργασία. Συνεργασίες, βέβαια, είναι πολύ βασικό για να προσπεράσει πάρα πολλά εμπόδια, αλλά το σημαντικότερο είναι να μένει στην ιδέα σου και κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί και ενδεχομένως να έχει και επιτυχία αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που περάσαμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε και εσένα για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα εδώ στις δημοσκοπήσεις 3 και 4 το μεσημέρι. Αμέσως μετά, φυσικά, Σωσό Χονδρογιάννη και κοινωνική διάλογη και κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ντούσκα στις 6 η ώρα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.